Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ, όπως κάθε Τρίτη, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη», στο δρόμο προς τις κάλπες. Φέρνουμε στο προσκήνιο την ατζέντα των υποψηφίων στην περιφέρεια αλλά και στους δήμους του νησιού. Μία εβδομάδα και κάτι μέρες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη TV τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα τον κύριο Αντώνη Ζερβό, υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Νικολάου με το συνδυασμό δικαίωμα στην πόλη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Τον κύριο Νίκο Κοκκίνη, υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Νικολάου με το συνδυασμό «Αλλάζουμε το Δήμο». Καλησπέρα. Τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Νικολάου με το συνδυασμό «Νέα Πορεία». Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Γιώργο Φιλιππάκη, υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της Λαϊκής Σπήρωσης. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε θεματικές συζητήσεις, θα ήθελα μία γενική τοποθέτηση από όλους για τον βασικό λόγο για τον οποίο κατεβαίνετε σε εκλογές. Είστε υποψήφιοι δήμαρχοι Αγίου Νικολάου. Κύριε Ζερβέ, να ξεκινήσω με σας. Καλησπέρα. Νομίζω ότι όντας ένας άνθρωπος ο οποίος ζω και δραστηριοποιούμε στον Δήμο Αγίου Νικολάου και στην πρώτη γραμμή στα κοινά μόνο τα δημοτικά, έχοντας επιτελέσει την περίοδο που διανύσαμε ως Δημοτική Αρχή, ένα πολύ σοβαρό έργο, έχοντας ετοιμάσει, προγραμματίσει και δημοπρατήσει έργα, θεωρούμε ότι μπορούμε όλοι μαζί, εγώ και οι συνεργάτες μου και εγώ, να ολοκληρώσουμε αυτήν την πορεία και να δώσουμε στον τόπο μας μια άλλη προοπτική. Είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο πετύχαμε την εξωστρέφεια του Δήμου μας, με πρώτο και κύριο την υποβολή του φακέλου για την ένταξη της Πίνα Λόγκα στα μνημεία τα προστατευόμενα από την UNESCO. Προωθήσαμε τον τουρισμό μας, τις εκδηλώσεις μας, αλλά και σοβαρά έργα τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά τις υποδομές του Δήμου. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα φόντα, έχουμε τις γνώσεις, τη δύναμη, τη διάθεση και τις νέες ιδέες, μια και το ψηφοδέλτιο είναι κατά τα 3/4 ανανεωμένο σε σχέση με την ομάδα η οποία διοίκησε το Δήμο αυτήν την περίοδο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στους δήμαρχους. Κύριε Κοκκίνη, ο λόγος σε εσάς. Ναι, ευχαριστώ. Κατεβαίναμε σαν υποψήφιοι εγώ και μια πολύ δυνατή ομάδα ανθρώπων όλων των ηλικιών και όλων των τάξεων, έξω από σχήματα πολιτικά, έξω από ομπρέλες, έξω από στεγανά, ακριβώς γιατί υπήρξε μια θητεία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής για 5 χρόνια, ίσως την πιο μακρά περίοδο στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, που δεν έχει να καταγράψει έργο. Θα έρθει η στιγμή και θα τα πούμε σε λίγο, γιατί συνήθως ο Δήμαρχος μας λέει για μεγάλα λόγια που λέμε κλπ. Αλλά δεν θα έχει να μας υποδείξει ένα έργο που έγινε όλη αυτή την περίοδο. Κατεβαίνουμε για να αλλάξουμε το Δήμο. Αυτό είναι και το σύνθημά μας. Αλλάζουμε το Δήμο με το ζήτα κεφαλαίο που σαφώς συμβολίζει και τη λέξη ζούμε. Η αλλαγή αυτή θα είναι καταρχάς δομική αλλαγή μέσα στην ίδια τη λειτουργία του Δήμου. Θα φέρουμε μια λειτουργία, ένα Δήμο, ο οποίος θα είναι συμμετοχικός, ο οποίος θα είναι συλλογικός, όπου η κοινωνία θα έχει τον ρόλο της και τη θέση της και την πρότασή της. Θα είναι ένας Δήμος αποκεντρωμένος, που η αποκέντρωση θα πηγαίνει στον κόσμο και στους πολίτες. Θα είναι μια άλλη λειτουργία που δεν την έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και το αλλάζουμε συνολικά θα έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας, με την καθημερινότητα, με τα έργα, με τα σχολιά, με τις υποδομές. Θα είναι μια γενικότερη αλλαγή που θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και του ίδιου του τόπου. Μάλιστα. Κύριε Ανδριώτη, ο λόγος σε εσάς. Είστε και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αγίου Είμαι Νικολάου. Είμαι και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτό είναι ένας πολύπλοκος παράγοντας. Ναι, από το 2007 συμμετέχω κι εγώ ενεργά στα κοινά. Κοιτάξτε να δείτε, το διακύβευμα του γιατί κατεβαίνεις σε μια εκλογική μάχη είναι σαφώς και η αποτυχία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Η δουλειά η οποία κάνω με φέρνει κοντά σε πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσω ότι είμαι γιατρός στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα και όλα τα παράπονα έρχονται πάνω μας. Η κάθοδος λοιπόν στις εκλογές δεν ήταν μόνο κάθοδος για να αλλάξουμε
ορισμένα πράγματα, να αλλάξουμε τα πρόσωπα. Θα πρέπει να αλλάξουμε κυρίως νοοτροπίες και πολιτικές. Αυτό λοιπόν μου έδωσε την ευκαιρία σαν ενεργός πολίτης που είμαι να θέσω και εγώ τον εαυτό μου στην υπηρεσία των πολιτών, διότι δεν σας κρύβω ότι υπήρχε ένα μεγάλο κύμα προτροπής για να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο. Έτσι λοιπόν πήρα και εγώ την απόφαση με την ομάδα η οποία είναι άτομα τίμια, άτομα τα οποία έχουν ιδέες, άτομα τα οποία έχουν ένα καθαρό πρόσωπο, να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Και να αλλάξουμε, σας είπα πάλι, να αλλάξουμε νοοτροπίες και πολιτικές, όχι μόνο αλλαγή προσώπου. Κύριε Φιλιππάκη. Κατεβαίνω στις εκλογές με τη λαϊκή συσπήρωση. Για το λόγο του ότι πιστεύω ότι η λαϊκή συσπήρωση είναι η μοναδική φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία παλεύει για τις λαϊκές ανάγκες, για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Και επίσης δεν βάζει τέλος πάντων εμπόδια στα νέα βάρη που ετοιμάζουν στον κόσμο στο όνομα της ανάπτυξης. Εκτός αυτό, επίσης η μοναδική δύναμη η οποία αναδεικνύει ότι η υποχρηματοδότηση, η λήψη προσωπικού και όλα τα προβλήματα τα οποία αντικειμενικά έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει η δημοτική διοίκηση έχουν ένα κοινό παρονομαστή και αυτό ονομάζεται κεντρική πολιτική. Αυτό τον παρονομαστή τον αναδεικνύει και τον αντιπαλεύει από κάθε μετερίζη, είτε είναι δημοτικές εκλογές είτε περιφερειακές. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις θεματικές συζητήσεις, τις θεματικές τοποθετήσεις και πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για το Δήμο Αγίου Νικολάου χωρίς να φέρουμε στο προσκήνιο, χωρίς να βάλουμε στο επίκεντρο τη συζήτηση για τον τουρισμό. Η αλήθεια είναι πως θα βάλουμε στο προσκήνιο τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα υπάρξει μια ανάδειξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Κύριε Ζερβέ, να ξεκινήσω με εσάς. Έχετε στα χέρια σας ένα πολύ δυνατό brand name που ακούει το όνομα Ελούντα. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένος από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής, στην οποία ήσασταν επικεφαλής, με βασικό στόχο, τι άλλο, να υπάρξει, να καταγραφεί πρόοδος στον τουρισμό στο τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά στο Δήμο Αγίου Νικολάου υπήρξε ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική, ούτως ώστε να στηρίξουμε το τουριστικό μας προϊόν, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Αυτή την περίοδο διαμορφώσαμε όλο εκείνο το υλικό το οποίο χρειάζεται κανείς για να βγει στις αγορές σοβαρά και να μην έχει πρόβλημα όταν βρίσκεται με άλλους προορισμούς. Έντυπα, ένα εξαιρετικό site, προωθητικά βίντεο τα οποία έχουν τιμηθεί και έξω από τα όρια της Ελλάδας. Καταχωρήσεις στα εθνικά περιοδικά, νομίζω ότι όλοι όσοι ταξιδεύουν Αθήνα, Ηράκλειο να μιλήσουμε για τον ελληνικό χώρο, θα έβλεπαν κάθε δίμηνο στα περιοδικά της Αιτζίαν την καταχώρηση του Δήμου. Ήταν επιλογή ενός περιοδικού, αλλά ήταν και άλλες καταχωρήσεις, αν θέλετε, σε πάρα πολύ χώρο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές, να συμμετέχουμε σε εκθέσεις με όλο εκείνο το υλικό το οποίο χρειάζεται για να μπορέσει κανείς να σταθεί. Οπότε είστε ικανοποιημένος, αυτό καταλαβαίνω. Απολύτως. Να πούμε ότι για πρώτη φορά αυτή την περίοδο ο Δήμος διέθεσε 350.000 για όλο αυτό το υλικό το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Στην καθημερινότητα των δημοτών, στην ντόπια, στην τοπική επιχειρηματικότητα, αυτό γίνεται αντιληπτό. Προφανώς, διότι με τις πολύ μεγάλες και σοβαρές εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνουμε το καλοκαίρι, cliff diving, SUP, και όλες τις υπόλοιπες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα τρίμερα λόγου και τέχνης, τις εκδηλώσεις διασπαρμένες σε όλα τα όρια του Δήμου και όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, νομίζω ότι όλοι οι επιχειρηματίες έχουν αντιληφθεί. Γι' αυτό το στοιχείο το οποίο μας δίνει την διαβεβαίωση γι' αυτό είναι ότι τις εκδηλώσεις μας ακολουθεί ένας τεράστιος αριθμός εθελοντών, θέλοντας να καλύψει το περιορισμένο στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει στους Δήμους. Στέκονται δίπλα μας και προχωράμε, αν θέλετε, δυνατά, έχοντας πετύχει θεαματικά βήματα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται παρουσία της πόλης, παρουσία του Δήμου στα social media, ούτως ώστε να μπορούμε πράγματι να εκμεταλλευόμαστε σε όλες τις κατηγορίες, από την μοτοσυκλέτα μέχρι το very VIP ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοκκίνη και να σημειώσω ότι το 25% των πεντάστερων της χώρας βρίσκεται συγκεντρωμένο. Έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα VIP κοινών στην Ελλάδα. Σωστά, σωστά. Κύριε Κοκκίνη. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που καταγράφουμε την αποτυχία της Δημοτικής Αρχής
Γιατί βλέπει κανείς τους στόχους και την ικανοποίηση του Δημάρχου. Έλα, έδωσε 350 χιλιάρικα, έκανε τα έντυπα. Κοιτάξτε, η πόλη πραγματικά, αν κανείς κινηθεί σαν ένα τόξο, ξεκινώντας από τη λίμνη, που είναι το σύμβολο, και περάσει στον παραλιακό και πάει στον παραθαλάσσιο μέτωπο όλο, από το καλό χωριό να πάει στην Ελούντα, να πάει στο Σύση, να πάει στη Μιλάτο, θα καταγράψει πράγματι έλλειψη ποιότητας του δημόσιου χώρου. Σκοτεινιά. Ο παραλιακός θα είναι ένα από τους πιο σκοτεινούς δρόμους. Λυπάμαι που το λέω. Η λίμνη σαν σύμβολο του Αγίου Νικολάου. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης από τα μπαγκάκια έως το πράσινο, έως ανέβει κανείς. Μιλάμε για την Ελούντα που είναι πράγματι ένα σύμβολο τουρισμού και ένας περιφερειακός κάνει 10 χρόνια να υλοποιηθεί. Λέει το έχει περιφέρεια. Ναι, αλλά ο Δήμος που είναι. Περπατάει κανείς μέσα στην Ελούντα να δει την πλατεία. Υπήρξε μελέτη ολοκληρωμένη και πήγε στις καλέντες γιατί ο κύριος Δήμαρχος για τους δικούς του λόγους δεν ασχολήθηκε. Το ίδιο έγινε στο μέτωπο Σύση Μίλατο. Είναι παραπλημμένο. Το ίδιο γίνεται στο καλό χωριό. Το ίδιο είναι στα χωριά μας. Όταν λέμε λοιπόν για τουρισμό, δεν εννοούμε μόνο το παραθαλάσσιο μέτωπο. Εννοούμε και τον πλούτο που υπάρχει στα χωριά μας. Γι' αυτό εμείς είπαμε θα δημιουργήσουμε κατευθείαν τη Δημαρχία Τουρισμού. Αντιδημαρχία τουρισμού που θα μεγαλώσει το τουριστικό προϊόν, θα διευρύνει την τουριστική περίοδο, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, θα φροντίσει μέσα από το λιμάνι να αυξήσει τα κουραζερόπια, να έχει μια παρουσία ο Δήμος στα κέντρα λήψης αποφάσεων και όχι μόνο μέσω φυλαδίων, αλλά μέσω μια ζωντανή παρουσία. Ο Δήμος 5 χρόνια ήταν απόν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν υπήρξε σε έκθεση. Δεν υπήρξε κάπου να προβάλλει τον τόπο. Θα επανέλθουμε σε εσάς, κύριε Κοκκίνη, κύριε Ανδριώτη. Ακούσαμε όσα είπε ο κύριος Ζερβός, ακούσαμε την τοποθέτηση του κύριου Κοκκίνη. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχετε ζήσει και γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής. Όλα πήγαν λάθος την τελευταία πενταετία. Όχι. Ποτέ αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος ότι όλα τα μηδενίζουμε είναι λάθος. Κανείς δεν μηδενίζει τίποτα. Σαφώς και αναδεικνύουμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Έτσι, το diving, σαφώς και θα πρέπει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί και να επεκταθεί. Όπως επίσης και το καρναβάλι το οποίο έχουμε κάνει, όπως και το ΣΑΠ. Αλλά να με συγχωρείτε, αυτός είναι ο τουρισμός. Να θυμίσω ότι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τον τουρισμό ήταν η Ρόδος και μετά ο Άγιος Νικόλαος. Χανιά Ρέθυμνο ήταν πάρα πολύ πίσω. Έτσι, όσον αφορά και τις υποδομές, καθώς επίσης όμως και το τουριστικό προϊόν. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο Άγιος Νικόλαος να υστερεί ριζικά σε σχέση με τα Χανιά. Και δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο βλέπετε και υπάρχει, ότι διακοπές κάνουμε Χανιά Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος έχει φύγει από το χάρτη. Αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί. Ρεπορτάζ καταγράφει, για να σας βοηθήσω λίγο και στις τοποθετήσεις σας, χωρίς σε καμία περίπτωση, αν θέλω να πάρω θέση, καταγράφει μια ύφεση στο τουριστικό προϊόν στην Ανατολική Κρήτη. Ωραία. Και η αλήθεια είναι, κύριε Ζερβέ, ότι και οι ντόπιοι επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους όχι και τόσο γεμάτα κάθε χρόνο. Πότε συμβαίνει αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλος, φέτος? Γιατί μια πενταετία πριν δεν υπήρχε ύφεση στα Χανιά. Την περσινή σεζόν, όπου κατέγραψα εγώ ίδιο στο ρεπορτάζ, 2018, τα ταμεία δεν πήγαν και τόσο καλά. Για τον Άγιο συζητάτε ή για όλη την Κρήτη? Μιλάω για τον Άγιο Νικόλαο. Για τον Άγιο Νικόλαο η ύφεση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν συζητάμε μόνο για τώρα. Και σας λέω, πώς θα προβάλλουμε αυτό το τουριστικό προϊόν? Τουριστικό προϊόν για μας δεν είναι μόνο η παραλία, δεν είναι μόνο η ομπρέλα. Υπάρχουν χιλιάδες θεματικοί τρόποι τουρισμού, έτσι. Ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός που να έχει σχέση με το ποδήλατο, ο τουρισμός που να έχει θέση με την ορειβασία, με την αναρρίχηση. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Και βέβαια τα ταμεία των εμπόρων δεν πηγαίνουν καλά σε καμία περιφερειακή ενότητα, για να μην αδικήσω τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Δεν αφιβάλλω ότι πηγαίνουν καλά. Ελπίζω να μου δώσετε τον. Δεν αφιβάλλω ότι πηγαίνουν καλά. Αλλά να με συγχωρείτε. Είπατε ότι το brand name είναι η Ελούντα. Συμφωνώ, είναι η Ελούντα. Έχουμε τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Πόσα είναι εκείνα τα άτομα τα οποία θα φύγουν από τα πεντάστερα ξενοδοχεία και θα πάνε στην πόλη ούτως ώστε να καταναλώσουν τα χρήματά τους? Πέστε μου, υπάρχουν πολλοί? Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Δύο λεπτάκια σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε?
Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τις μικρές και τις μεσαίες μονάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένες, ούτως ώστε να προσελκύσουμε και διαφορετικό κόσμο, μάλιστα, εκτός από τα βραχιολόγια. Κύριε Φιλιππάκη. Λοιπόν, για εμάς το τουριστικό προϊόν καταρχάς θα πρέπει να ενισχύει το λαϊκό εισόδημα, να φτάνει δηλαδή στις τσέπες των απλών ανθρώπων. Για την Ελούντα που λέτε, με τα πεντάστερα τα ξενοδοχεία, εγώ είμαι από την Ελούντα. Εντάξει, τόσα χρόνια ανάπτυξη, άμα ήταν έτσι, ανάπτυξη δηλαδή για τα πεντάστερα ξενοδοχεία να σημαίνει και ανάπτυξη για τον απλό λαό, τότε εμείς θα ήμασταν όλοι πάμπλουτοι. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Και επίσης και η μεγάλη αντίθεση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τομέα του τουρισμού, πανελλαδικά, όχι παντού το ίδιο συμβαίνει. Αλλά θα μιλήσουμε για την Ελούντα που λέμε, ας πούμε, για την Ελούντα. Είναι ότι στην Ελούντα των πεντάστερων ξενοδοχείων, ας πούμε, το παιδί με εμένα κάνει μάθημα στο κοντέινερ. Έτσι. Στην πλατεία, αν πάτε, από τα 350.000 ευρώ τα οποία σπαταλήθηκαν για φυλάδια, με ένα 5.000 ή 10.000 πιστεύω ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει για τη μυρωδιά την οποία έχει η πλατεία της Ελούντας το καλοκαίρι, ας πούμε, για να δούμε τελικά πώς δεν φτάνει ποτέ σε υποδομές για τον τόπο η ανάπτυξη την οποία μερικοί διαφημίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζερβέ. Ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο για να πω κάποια πράγματα. Καταρχήν, επειδή λέω ότι καλό είναι να μηδενίζουμε και να λέμε δεν έγινε τίποτα. Το ότι έχουμε τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες από όλες τις πόλεις στην Κρήτη στην Ελλάδα, αυτό δεν λέει τίποτα. Το ότι για τον περιφερειακό της Ελούντας, που είπε ο κύριος Κοκκίνης, σε συνεργασία με την περιφέρεια, σήμερα έγινε το δικαστήριο του προσδιορισμού της προσωρινής τιμής για την υλοποίηση του έργου πνοής της Ελούντας, μετά από πιέσεις του Δήμου. Υπάρχουν τόσα τα οποία έχουν γίνει και προφανώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός έχει αλλάξει σαν προϊόν. Δεν είναι ο τουρισμός που ήταν τη δεκαετία του 80, του 90 με τα τρίτης κατηγορίας, τα β' κατηγορίας που έδινα τη δυνατότητα στον κόσμο να βγαίνει και να, αν θέλετε, να δαπανά μέσα στην πόλη. Σήμερα το προϊόν είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε κρουαζιέρα, έχουμε very VIP, οι οποίοι δύσκολα βγαίνουν από τα ξενοδοχεία τους, διότι υπάρχουν μια σειρά ζητήματα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στον τουρισμό ουσιαστικά αυτός που κάνει παιχνίδι, αυτός που κατευθύνει, είναι ο tour operator, εάν έχει οικονομικό αποτέλεσμα για να ωφεληθεί. Και αυτό που καταγράψετε, θεωρώ ότι τις δύο τελευταίες χρονιές όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα. Μα το τόνισα και το επισήμανα. Αύξηση. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί θα καταλήξουμε κάπου που δεν έχει έννοια. Να πω όμως επιτέλους, επειδή ο κύριος Κοκκίνης χρησιμοποιεί μονίμως την έκφραση απουσία από τα κέντρα λήψη αποφάσεων. Αλήθεια. Το ότι τώρα, τελευταίο, η κυβέρνηση μας έδωσε τεφά στον Άγιο Νικολάο. Έγινε έτσι από μόνο του. Το ότι κατατέθηκε ο φάκελος για την υποβολή της υποψηφιότητας της Πίνα Λόγκας. Έγινε από μόνο του. Δεν είναι συμμετοχή ή δεν είναι παρουσία στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Εκτός κι αν εννοεί ότι όπως εκείνος όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε μέσα από διαδικασίες διαδρόμου σε συμμετοχή στα κέντρα λήψη αποφάσεων, ναι, είμαστε κατά τη λογική λειτουργία τη πολιτική με τη λογική τη δεκαετία του 80. Μάλιστα, κύριε Κοκκίνη. Φανερά, καθαρά. Ξέρετε ότι κάποτε πέφτουν οι μάσκες, έτσι. Και νομίζω πως είναι η ώρα να πέσουν οι μάσκες. Όταν αναφέρετε, δεν μας αγγίζουν οι προσωπικές επιθέσεις δήμαρχοι και δεν μας αφορούν καθόλου. Δεν είναι προσωπικές. Δεν είναι προσωπικές. Ο καθένας έχει τη δική του πολιτική ιστορία. Σωστά. Και ο κόσμος κρίνει. Σωστά. Και τη δική μου και τη δική σας. Το αποτέλεσμα, είναι διαφορετικό όμως. Και το αποτέλεσμα εδώ πέρα, μην αγγίζετε, ανοίγετε πληγές, γιατί πρέπει να ακούσετε μερικά πράγματα που έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, εσείς είστε έξω από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κύριε Ολεκτό, χρησιμοποιείτε τη Σπίνα Λόγκα που και εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ. Την κάναμε όμως εμείς. Και μάλιστα έχουμε κάνει πρόταση αυτό να γίνει ένα λόμπι στήριξης που δεν το κάνετε, ευρωπαϊκό. Έπρεπε αυτή τη στιγμή, όπως έγινε με την Κιάρκυρα και με μια σειρά άλλα πράγματα, να κουβεντιάζεται η Σπίνα Λόγκα παντού και εσείς λέτε αφήστε, καταθέσαμε το φάκελο. Καλά κάνετε σε αυτό, δεν είσαστε μοναδικός. Υπήρξε μια στήριξη από πολλές μεριές. Ωραία, μακάρι και το ευχόμαστε και είμαστε εδώ η Σπίνα Λόγκα να μπει στον φάκελο της συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας. Εγώ εκείνο τώρα το οποίο θέλω να σας πω πραγματικά, που το χρησιμοποιείτε. Και λέτε πολιτική δραστηριότητα.
Τώρα, αν μην πούμε προσωπικά πράγματα, μπορείτε να μου πείτε ένα σχολείο που έχετε εντάξει κάπου? Μπορείτε να μου πείτε ένα παιδικό σταθμό? Μπορείτε να μου πείτε κάτι για την ποιότητα ζωής εκεί? Θα μου πείτε τώρα λοιπόν. Θα ανοίξουμε την ατζέντα για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής και εργοκίνηση στην Ελλάδα. Τώρα σε σχέση με τον τουρισμό. Μιλάμε για τουρισμό, να το κλείσουμε λοιπόν το κεφάλαιο και να μιλήσουμε. Τώρα Έθιμνο είναι δίπλα μας. Δεν είναι τυχαία η επαφή που έχουν με τους tour operator. Δεν είναι η επαφή που έχουν με τους ξεναγούς. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονται στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σιτία κατέβηκε τη μια μέρα από το Όσλο και την άλλη μέρα ήταν στο Βερολίνο. Όταν λέτε κέντρα λήψη αποφάσεων, τι εννοείτε? Εννοώ αυτά που διακινούν πραγματικά το τουριστικό προϊόν. Πώς μπορεί να είναι δράσει tour operator, ο Δήμος? Είναι η προβολή του Δήμου, ναι, είναι τα συνέδρια, είναι οι συμμετοχές. Είναι εκεί πράγματι που κινείται το τουριστικό προϊόν. Εκεί στέλνει και θα πρέπει ο να... Δήμος Αγίου Νικολάου. Σαφίστατα, με επιτρέψτε μου. Και εκεί πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Σήμερα πρέπει να δει κανείς πώς αυξάνει την επισκεψιμότητα στην πόλη. Άρα για να αυξήσει την επισκεψιμότητα πρέπει να έχει ποιότητα υπηρεσιών. Έξω από το εξάστερο και το πεντάστερο ξενοδοχείο, όταν βγει κάποιος, ο δημόσιος χώρος που συναντά συμβαδίζει με την ποιότητα του ξενοδοχείου? Μπορεί ο κύριος Δημάρχος να υπερηφανεύεται γι' αυτό? Του λέω συχνά με τα πεζοδρόμια, τα σπασμένα, του λέω συχνά με τις δακούβες, με την έλλειψη φωτισμού. Με την καθαριότητα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Η καθαριότητα τώρα 2-3 μέρες. Θέματα θα τα ανοίξουμε είσαι και θα τα. Ωραία. Εμείς λοιπόν θέλουμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την επισκεψιμότητα. Θέλουμε να ανοίξουμε άλλες μορφές τουρισμού. Καλά είπε ο κύριος Ανδριώτης, συνεδριακό, αθλητικό τουρισμό, αγροτικό τουρισμό, τουρισμό υπαίθρου, τουρισμό θεραπευτικό, τουρισμό πράγματι για τον πλούτο και τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας που έχουμε. Όλα αυτά. Λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και το λόγο θα πάρει μετά ο κύριος Ανδριώτης και ο κύριος Κοκκινάκης. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, στην τελική ευθεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα εδώ φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου. Ανοίξαμε τη συζήτηση για τον τουρισμό, για το εγχώριο τουριστικό προϊόν, πώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου μπορεί να το προωθήσει και να το προβάλλει. Και θα κλείσουμε την παρένθεση που ανοίξαμε με τις τοποθετήσεις του κυρίου Ανδριώτη και του κυρίου Φιλιππάκη. Κύριε Ανδριώτη. Ο τουρισμός, έτσι όπως τον ξέρουμε, θεωρώ ότι έχει πεθάνει για τον Αγίο Νικολάου. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ένα άλλο προϊόν, ένα άλλο είδος τουρισμού. Και αυτό το είδος, το διαφορετικό είδος τουρισμού, δεν θα είναι η ομπρέλα και δεν θα είναι η παραλία. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την ανάπτυξη του πρωτογενής τομέα με τη σύνδεση του τουρισμού. Στον Άγιο Νικόλαο, σας παρακαλώ να μου πούν εδώ οι κύριοι. Τι πρωτογενή τομέα έχουμε που θα πρέπει να συνδέσουμε με τον τουρισμό? Έτσι. Έχουμε την κτηνοτροφία. Πρωτογενής τομέας είναι. Είναι κλειστά τα σφαγεία. Έχουμε, καπηλευόμαστε την ιδιωτική πρωτοβουλία όσον αφορά τις εταιρείες οι οποίες παράγουν φυτά. Τι ζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι? Ζήτησαν ένα κάδο σκουπιδιών. Και τι κάναμε? Τίποτα. Έχουμε ένα κάμπο στο καλό χωριό, όπου μπορούν να παράγουν απίθανα κυπευτικά και το μόνο το οποίο συνενούμε είναι να περάσει μία γέφυρα, μία χυλαδογέφυρα. Έχουμε την Πρίνα, ένα καταπληκτικό μέλι. Αυτά όλα θα πρέπει να τα συνδέσουμε με τον τουρισμό. Να μας πούν τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για τον τουρισμό και να αναδείξουμε όλες αυτές τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τίποτα σας πληροφορεί, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κύριε Φιλιππάκη. Κοιτάξτε, υπάρχουν ένα σωρό ωραίες ιδέες. Έτσι, και από αύριο, μετά τις εκλογές, όπου πέφτει και μια τέτοια νέα ιδέα, ας πούμε, η οποία εννοείται ότι δεν πάει να εξυπηρετήσει μεγάλα συμφέροντα και μεγαλοξενοδόχους σε σχέση με τον τουρισμό, θα τη στηρίξουμε και θα τη βοηθήσουμε. Αλλά όμως, να σας πω κάτι. Αυτό, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα και για τον τουρισμό. Ο πρωτογενής τομέας έχει στηριχθεί κεντρικά από το κράτος, έτσι όπως έπρεπε να στηριχθεί? Έχει διεκδικήσει ποτέ κανένας, σαν και από το μετερίζει της Δημοτικής Αρχής, να δυναμώσει, ας πούμε, ο πρωτογενής τομέας κεντρικά, να στηριχθούν οι αγρότες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι? Είναι, νομίζετε εσείς και λέτε, τα συμφέροντά τους συνδεδεμένα με τα πεντάστερα τα ξενοδοχεία, ας πούμε, που λέγανε εκεί πριν? Εκεί εστιάζετε το θέμα εσείς, σε πάντα κεντρικό επίπεδο. Το εστιάζουμε, ναι, το θέμα ότι η ανάπτυξη
για εμάς δεν είναι η ανάπτυξη των λίγων. Είναι ανάπτυξη των πολλών. Όπως και να το κάνουμε, άμα ο κόσμος δεν μπορέσει να ανασάνει οικονομικά, δεν μπορεί να επενδύσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν μπορεί... Μάλιστα. Συνεχίστε, εντάξει. Ήθελα να ολοκληρώστε, κύριε Φιλιππάκη. Και δεν μπορεί τέλος πάντων και πέντε ιδέες που έχει να τις υλοποιήσει και σε μικρό βαθμό, έτσι ώστε να προβληθεί και ο ίδιος και να φτιάξει το μέλι του, να φτιάξει το τυρί του, να το σμπρώξει, ας πούμε, στην αγορά και από μόνος του. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, μια τελευταία ερώτηση. Εξελίξει με τη Σπιναλόγκα πότε θα υπάρξουν? Το θέμα αυτό από εδώ και πέρα το χειρίζεται κεντρικά η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι πρωτοβουλίες εσείς είχαν ως αφετηρία ποια χρονική περίοδο? Ξεκίνησαν το 9. Σαν νομαρχία Λασιθίου είχε αναθέσει τότε στο Τεχνικό Επιμελητήριο σε μια ομάδα να ετοιμάσει το υλικό που θα έπειθε το Υπουργείο να δεχτεί να προωθηθεί αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια, όταν ανέλαβα Δήμαρχος, ολοκληρώσαμε μια δεκαετία λοιπόν έχει τραβήξει. Κοιτάξτε να δείτε, για να ενταχθεί ένα μνημείο στην UNESCO, πλέον χρειάζεται η τοπική συνένεση, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν ένας φάκελος υποβληθεί άρτιος τεχνικά, δεν είναι δυνατόν να προωθηθεί εάν δεν έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία, διότι μετά την ένταξη, ανά πενταετία, αξιολογείται από εκτιμητές που έρχονται από τους χρήστες και όχι εάν, αν θέλετε, αποκαταστάθηκε ένα χώρο. Είναι μια διαδικασία που τραβάει. Ακριβώς. Και θα έχουμε του χρόνου. Του χρόνου, από ό,τι τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, γιατί εμείς απλά παρακολουθούμε και στηρίζουμε πια τις ενέργειες του Υπουργείου. Το φθινόπωρο θα είναι οι τεχνικές επιτροπές εδώ, οι οποίες θα ελέγξουν την πληρότητα και την ακρίβεια του φακέλου. Και τον Ιούνιο του 20 θα εισαχθεί για ψήφιση στη Γενική Συνέλευση της UNESCO. Λοιπόν, κύριε Ζερβέ, τώρα. Βέβαια, κύριε Ανδριώτη, βέβαια. Είναι πολύ σωστά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά θα ήθελα να πω. Γιατί προωθούμε, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο η προώθηση της Σπιναλόγκα στην UNESCO. Διότι δημιουργήθηκε και ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το νησί. Τι κάναμε εμείς για να εκμεταλλευτούμε το νησί? Πέστε μου, να μας πούνε εδώ, να μας πει ο κύριος Δήμαρχος. Κοιτάξτε, τι έγινε για να εκμεταλλευτούμε το νησί. Και είναι μια μορφή τουρισμού κι αυτή, ξέρετε, έτσι. Έγινε διαφήμιση σε όλη την Ελλάδα. Του Αγίου Νικολάου. Αργότερα αυτό το ντοκιμαντέρ, η ταινία, έτσι, προωθήθηκε και προς τη Ρωσία. Λοιπόν, μία σύντομη απάντηση, διότι συντομότατη απάντηση. Συντομότατη απάντηση με τη λογική ότι η Σπιναλόγκα είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη και πριν το νησί, από όλα δαπούς, με το νησί ουσιαστικά το μόνο που έγινε το μάθαμε εμείς οι Έλληνες. Από εκεί και πέρα είναι απολύτως σαφές ότι αυτό που βοήθησε πραγματικά την όλη ιστορία ήταν το βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία κατάφερε και πέρασε αυτό το θέμα παγκοσμίως, λοιπόν, και όχι στην Ελλάδα. Για να το κλείσουμε, κύριε Ζερβέ, υπάρχουν οι παραθαλάσσιες περιοχές στο Δήμο Αγίου Νικολαίου, υπάρχει και η ενδοχώρα. Ασφαλώς. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ανάμεσα σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε περιοχές της ενδοχώρας είναι ίδιοι? Προφανώς και δεν είναι. Προφανώς, και το δυνατό, αν θέλετε, στοιχείο τώρα που μπαίνει στο τουριστικό προϊόν του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας που τους αναφέραμε και του Συσίου που τους αναφέραμε σαν χαρακτηριστικούς προορισμούς, είναι ότι υπάρχει πλέον η ενδόχωρα η οποία μπορεί να δώσει εναλλακτικές, αν θέλετε, διεξόδους στους τουρίστες. Γι' αυτό και σε αυτά τα έντυπα και στο site που διαμορφώσαμε προωθούμε το θρησκευτικό τουρισμό, έγινε ειδικό έντυπο και υπάρχει ειδική καταχώρηση, τον ορειβατικό και ποδηλατικό με συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες προτείνονται με πάρα πολλές λεπτομέρειες στα φυλάδια και στο site, μήκος, η φυσιολογία του εδάφους και όλα αυτά τα στοιχεία. Παραλείψεις στο σχεδιασμό, στο μέτωπο της ενίσχυσης, της ανάπτυξης, της προώθησης της ενδοχώρας, όπως η Νεάπολη. Η παραδοσιακή πρωτεύουσα του Αγίου Νικολάου, μου επιτρέπετε τον όρο. Η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου. Η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου. Συμπεριλήφθησαν όλοι αυτοί οι τόποι. Παραλήψεις υπήρξαν. Κοιτάξτε, είπα πριν ότι μέχρι να αναλάβουμε, ουσιαστικά η ενδόχωρα του Δήμου απουσίαζε από το προσκήνιο. Με τα έντυπα, το site και δεν μιλάω μόνο για τον τουρισμό, μιλάω και σε έργα υποδομής, σε έργα καθημερινότητας. Θα σας απαντήσω ότι ακριβώς επειδή, αν θέλετε, υπήρχε αυτή η απόσταση. Αυτήν την περίοδο μελετήσαμε και δημοπρατήσαμε ένα συνολικό έργο υποδομών, 3,5 εκατομμύρια, για βελτίωση της βατότητας των δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου. Μάλιστα, τώρα ξεκίνησε το έργο αυτό από το Βραχάσι,
από το Σύσι, για να μην φανεί ότι ξεκινάμε το έργο από τον Άγιο Νικόλαο και υπάρχει αίσθηση ότι πάλι μόνο τον Άγιο Νικόλαο ζητάμε. Ενώ όλη αυτή την περίοδο, κάθε χρόνο, η τεχνική υπηρεσία με την αρμόδια αντιδήμαρχο και τους προέδρους όλων των κοινοτήτων φτιάχναμε στο βαθμό που ήταν δυνατό, δεν τα κάναμε όλα, στο βαθμό που ήταν δυνατό, αγροτικούς δρόμους, συντηρήσεις, όλη αυτή την περίοδο. Παρά τα αυτά, οι ρυθμοί ανάπτυξης διαφέρουν. Κύριε Κοκκίνη, δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό λέει ο κύριος Ζερβός. Η δική σας άποψη. Εμείς θεωρούμε ότι όλος ο Δήμος είναι υποβαθμισμένος. Θεωρώ και το λέω αυτό ότι το Πάνω Μεραμπέλο είναι άπολη ιστορική έδρα και γενικώς το Πάνω Μεραμπέλο τα χωριά είναι ακόμα πιο παραμελημένα. Τώρα θα πρέπει να περιγράψει κανείς, αλλά μια επίσκεψη να πάει κανείς στα χωριά θα καταλάβει να συνομιλήσει μόνο με τον κόσμο. Δηλαδή, δεν υπήρξε τέτοια στόχευση. Υπήρχε ένας δήμαρχος ο οποίος ήταν στο κέντρο εκεί των αποφάσεων, ασχολήθηκε με ένα-δύο-τρία πράγματα. Τώρα με τα 3,5 εκατομμύρια στο τέλος της Πέμπτης, του Πέμπτου χρόνου, όπου το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ προεκλογικά, λέει ότι έχει 12 εκατομμύρια τα οποία έχει σπαταλήσει από εδώ και από εκεί και αύριο θα μας αφήσει άδεια ταμεία. Εντελώς, γιατί δεν φρόντισε να εντάξει πράγματα σε προγράμματα. Η Εδωχώρα θέλει μια, επιτρέψτε μου, θέλει μια ιδιαίτερη πραγματικά προσοχή, η οποία ξεκινά από τη διαφορετική λειτουργία των ίδιων εκλεγμένων των ανθρώπων εκεί. Μπορεί με μικρά τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και στοχεύσεις να αλλάξει πράγματι η παρουσία του Δήμου. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μπορεί ένας δήμαρχος με την ίδια επιτυχία να τρέξει παρεμβάσεις παράλληλα και το τονίζω με την ίδια επιτυχία από τη μία σε περιοχές όπως η Ελούντα με τα δυνατά χαρακτηριστικά στην Ελούντα και σε περιοχές όπως το Βραχάς. Θα σας πω. Δεν μπορεί, εάν πιστεύει σε ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα όπως είναι τώρα, όπου ο δήμαρχος πρέπει να τα κάνει όλα, τα πάντα, να περνάνε από αυτόν κλπ. Η αυτοδιοίκηση έχει μια άλλη οντότητα πολιτική. Πρέπει να δουλεύει κανείς με συλλογικότητα, πρέπει να αποκεντρώσει δυνατότητα, πρέπει να εμπιστευτεί τους συνεργάτες του, πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να επισκεφθούν τους χώρους και να κάνουν πράγματα, πρέπει να παίρνει αποφάσεις συμβατές με τα κοινοτικά συμβούλια των χωριών μας και πρέπει πραγματικά να, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Κεντρικό, σε συνεργασία με τα τοπικά, να χαράξει προοπτική για το ίδιο το χωριό. Κύριε Ανδριώτη, υπήρξε συλλογικότητα και μια σύμπνοια στις αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, σε σοβαρές αποφάσεις, ναι. Υπήρξε. Υπήρξε. Υπήρξαν όμως οι αποφάσεις οι οποίες όχι, δεν υπήρξαν. Όπως παραδείγματος χάρη το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο ψηφίστηκε από την Δημοτική Αρχή με καταπλειοψηφία, με την διπλή ψήφος του Πρόεδρου, έτσι. Το θεωρούσα απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό. Ένα γεγονός το οποίο θεωρώ ότι θα φέρει πάρα πολύ πίσω όλο το Δήμο, παρόλο αυτό ψηφίστηκε. Υπήρξαν όμως και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έγιναν και ναι, πράγματι έγιναν με τη συγκατάθεσή μας. Ξέρετε όμως, να αναφερθώ στο προηγούμενο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε μια διαταραχή στην οικονομία όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές με την Εδωχώρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο συμβαίνει και να σας πω γιατί δεν είναι τυχαίο. Διότι θεωρούμε την πόλη του Αγίου Νικολάου τα όρια του Δήμου. Αυτό από πού φαίνεται, ακόμα και από τον τίτλο που έχει δώσει ο Δήμαρχος, δικαίωμα στην πόλη. Ποια πόλη? Για ποια πόλη συζητάμε? Ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι η πόλη. Ο Δήμος δεν είναι ο Άγιος Νικόλαος. Ο Δήμος, κύριε Παναγιωτόπουλε, εκτείνεται από το Σύσι μέχρι την Πρίνα. Έχουμε λοιπόν εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων αυτών των χωριών? Δεν έχει θάλασσα η Νέα Πολή. Και τι πρέπει να γίνει, να την πεθάνουμε? Έχει όμως άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούμε να τα αναδείξουμε. Έχει κτίρια. Τα έχουμε εκμεταλλευτεί αυτά τα κτίρια? Η Φουρνή, ο σύλλογος της ασχολείται με το Μεταξοσκόλικα. Το έχουμε διαφημίσει? Έχει έρθει κάποιο κανάλι? Υπάρξει επιτυχία στο αποτέλεσμα, στο τελικό αποτέλεσμα, αν ο Δήμαρχος, όποιος και είναι αυτός, στοχεύσει σε δύο διαφορετικά μέτωπα? Σαφώς. Αυτό που λέμε εμείς σαν Νέα Πορεία είναι διάχυση της οικονομίας, κύριε Παναγιώτο. Κύριε Κοκκίνη. Δεν θέλω να πω το εξής. Η αντίληψη ότι οι κάτοικοι των πόλεων βρίσκονται σε πιο προνομιακό επίπεδο από των χωριών είναι λάθος αντίληψη. Για μας, κάθε δημότης, όπου και να βρίσκεται, έχει τα ίδια δικαιώματα. Φυσικά μέσα στον χώρο που ζει, στοχεύει, όπως βάζεις προτεραιότητες. Και βεβαίως εδώ πρέπει να αναπτυχθεί και ένα σοβαρό πολιτιστικό απόθεμα που υπάρχει στην δουλειά μας.
πέρα από την τοπική οικονομία, που μπορεί εμπολής η γεωργική γη, είναι οι αγρότες σε προγράμματα που μπαίνουμε τώρα, τα προϊόντα μας, το λάδι και μια σειρά άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να συνδεθεί αυτό με τις αγορές και θα πρέπει να συνδεθεί και με τα ίδια τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππάκη, ο δικός σας προσανατολισμός, τι κατεύθυνση έχει? Σχετικά με την ερώτηση που κάνετε προηγουμένως. Σχετικά με την ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιοχών, ναι, και σχετικά με την ανάπτυξη της ενδοχώρας. Ναι. Η ανισόμετρη ανάπτυξη υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Από τη μία βλέπουμε, αυτό που λέτε είναι μια αλήθεια, υπάρχει. Προφανώς επιλέγουν κάποιοι να κάνουν και έργα βιτρίνας. Εκεί, ας πούμε, που είναι το κέντρο, όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος, πράγματι, αυτό πράγμα υπάρχει. Στην Ελούντα, που ταυτόχρονα εξυπηρετούνται και πολλοί, ας πούμε, μεγαλοξενοδόχοι και μεγαλοεπενδυτές. Και προφανώς είναι παρατημένα τα χωριά στη μοίρα τους. Όμως, να πούμε κάποια πράγματα. Η ανάπτυξη αυτή που λέμε τώρα εμείς, θέλουμε υποδομές. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σημαίνει? Υποδομές και παροχές. Διότι τις παροχές που πληρώνει ήδη ο κόσμος, πρέπει να τις έχει στο ακέραιο, και θέλουμε και τις βασικές υποδομές για να μπορούν να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες και τον κόσμο που υπάρχει. Αυτές οι υποδομές πώς θα συμβούν? Με υπηρεσίες αστελέχωτες, χωρίς μόνιμο προσωπικό, με την υποχρηματοδότηση του κράτους? Έτσι θα συμβούν? Ποιος σήμερα βάζει πρώτο και κύριο πρόβλημα αυτό, γιατί αυτό είναι το πρώτο και κύριο πρόβλημα? Νομίζω, κύριε Ζερβέ, έχει άτομα, έχει εργαζομένους ο Δήμος. Δυστυχώς δεν έχει αυτούς που χρειάζεται. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα ερώτημα που το έχω ξανακάνει βέβαια. Ο αριθμός των εργαζομένων αγγίζει? Την περίοδο αυτή έφυγαν 47. 187 υπάλληλοι είναι όλοι και όλοι. Μάλιστα. Έφυγε 187. Το 25% του προϋπολογικού. Για όλες τις δημοτικές υπηρεσίες. Για όλες τις δημοτικές υπηρεσίες. Γι' αυτό μιλάμε. Όχι το μόνο 25% στόχο. Έφυγε αυτά τα 4,5 χρόνια με συνταξιοδότηση. Και δεν έφυγε παρόλο στον Άγιο Νικόλαο, φαντάζομαι. Όχι παντού, βέβαια, ασφαλώς. Μα εγώ μιλάω για αποστελέχωση σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Και δήμοι που έτρεξαν τον προγραμματισμό και έκαναν έργα. Μα κοιτάξτε να δείτε. Από την τεχνική υπηρεσία έφυγαν 7 άνθρωποι. Δηλαδή από την καρδιά της υλοποίησης πραγμάτων. Λοιπόν, να δώσετε μια συνολική απάντηση. Ναι, θα δώσω όμως μια συνολική απάντηση ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν ότι επειδή συνέχεια, ξέρετε, δεν έκανε τίποτα, δεν τούτο, δεν τ' άλλο. Πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, γιατί όλοι οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων, ακόμα και αυτοί που ήταν απέναντί μου την προηγούμενη φορά, τώρα κατεβαίνουν μαζί μου, αν δεν έγινε κάτι στα χωριά, αν δεν γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε κάποια στιγμή σιγά σιγά, αν θέλετε, ο ρυθμός ανάπτυξης όπως τοποθετείται στα χωριά να πλησιάσει στον Άγιο Νικόλαο. Πολύ σωστά το θέτετε, δεν μπορούν όλα πατώντας κουμπιά να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Έχει μια χρονική διάρκεια για να υλοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για όλη αυτή την υπόθεση και υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες. Απόδειξη οι εξαιρετικές εκδηλώσεις που γίνονται από τους συνεργάτες μου και όχι από μένα. Η εξαιρετική λειτουργία της Μαρίνας. Ο σωστός τρόπος διαχείρισης των αγροτικών δρόμων και τόσα άλλα, αν θέλετε, από τους συνεργάτες. Άρα, η μεγαλύτερη παρέμβασή σας σε κάποια περιοχή της ενδοχώρας ποια ήταν? Είναι το έργο το οποίο, όπως υπόθηκε στο τέλος της πενταετίας, δεν ξέρει ο κύριος Κοκκίνης από αυτοδιοίκηση, διότι ήρθε τώρα να κάνει το δήμαρχο στον Άγιο Νικόλαο. Το έργο δημοπρατήθηκε πέρυσι, αλλά με τις διαδικασίες του 44-12, δυστυχώς υλοποιείται ένα χρόνο μετά, διότι οι ενδιάμεσες εγκρίσεις οδηγούν εκεί. Δεν υπήρχε καμία μελέτη όταν αναλάβαμε, καμία μελέτη, και ξέρετε, επειδή ακούγονται και πάρα πολλά, μα δεν εντάχθηκαν και τα λοιπά. Για να προχωρήσει κανείς και να εντάξει ένα έργο, πρώτον, πρέπει να έχει μελέτες και δεύτερον, να έχει έσπασε εξέλιξη. Καλά, υπάρχει βέβαια αντίλογος από αντιπάλους σας, ναι, ότι είχατε το χρόνο βέβαια να τρέξετε δημοπρατήσεις, ότι και άλλοι δήμοι είχαν να αντιμετωπίσουν τον 44-12 του 2016. Ακούστε, σαφώς, σαφέστατα και υπήρχε. Ξαναείπα όμως ότι για να μπορέσει να τον υλοποιήσει, έστω και δύσκολα, έπρεπε να έχει μελέτες. Και έχετε την αίσθηση ότι η μελέτη γίνεται μέσα σε ένα μήνα? Μελέτες χρειάζονται εγκρίσεις, χρειάζονται μια σειρά βήματα για να υλοποιηθούν. Ποιος θέλει που δεν υπήρξαν μελέτες? Κοιτάξτε, μια δημοτική αρχή έχει συνέχεια. Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Αναφέρει ο κύριος Κοκκίνης για την μη ένταξη σχολείων. Και σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρουν το σχολείο της Χερσονήσου, το οποίο για να ενταχθεί το 2017 ξεκίνησε το 2003. 14 χρόνια πάλευε. Πρώτα ο Δήμος Γουβών και στη συνέχεια ο Δήμος Χερσονήσου για να καταφέρει να το εντάξει. Αναφερθήκατε όμως στον κύριο Κοκκίνη και περιμένουμε. Να πάρει βέβαια, ασφαλώς. Ήρθατε να κάνετε το Δήμαρχο, τώρα, αυτό είπε ο κύριος. Ξέρετε, να πω. Αν κάποιος πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι γεννημένος για την αυτοδιοίκηση όπως το κάνει ο Δήμαρχος,
και συνήθως μας το λέει περίπου ότι είναι αναντικατάστατος ο Δήμαρχος, θα πρέπει λίγο-λίγο να σκεφτεί, ειλικρινά, με ειλικρίνεια, γιατί δεν ενέταξε κανένα έργο. Ξεκίνησε από το τελευταίο. Λέει τη Χερσόνησο. Εγώ του παρέδωσα πριν μερικές μέρες 28,5 εκατομμύρια από σχολιά με 9 ή 10 δημάρχους εδώ να τους ξαναπάρει, γιατί δεν τους διάβασε. Λέει, εμένα δεν ξέρω, αλλά εκείνος δεν ξέρει. Με μια κατανομή η οποία έγινε το 2018. Με μελέτες που γίνανε από το 2014 και μετά. Χρησιμοποιεί τη Χερσόνησο για να με δημιουργήσει άλοθη. Αλλά ας πάρει επιτέλους, θα σου διαβάσει και ας μιλήσει υπεύθυνα. Δεύτερον, εγώ θέλω τον δήμαρχό μου. Δεν με πειράζει αν κάνει ένα λάθος. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει αν πει δύο και να κάνει ένα. Με πειράζει να μην μου λέει ψέματα. Ο δήμαρχος εδώ μας λέει ψέματα. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Εγώ το λέω. Εγώ παίρνω την ευθύνη. Εγώ παίρνω την ευθύνη. Εγώ παίρνω την ευθύνη και εδώ εξηγήσω. Ακούστε. Μας είπατε λοιπόν ότι. Μας είπατε λοιπόν. Ότι 4,5 εκατομμύρια στο βρεφονιμπιακό σταθμό του Αγίου Νικολάου θα ολοκληρώνετε το φάκελο, θα τον καταθέτατε στην περιφέρεια για να προσπαθήσετε να εντάξετε το έργο αυτό. Το καταθέσατε? Όχι. Άρα, εάν δεν σας πειράζει, εάν αναλλάξω τη λέξη ψέματα και να πω ότι προσπαθείτε να δικαιολογήσετε, ευχαρίστω να το κάνω. Τι έγινε στο Γυμνάσιο Νεάπολης προχθές, ξέρετε? Ξέρετε πάρα πολύ καλά και το αποκρύψατε, κύριε Δήμαρχε. Ενώ πήρατε την απορριπτική απόφαση 12 Απρίλη, τα ανακοινώσετε αρχάς του Μάη, 5 του Μάη, ο φάκελος επεστράφει στο Δήμο, γιατί δεν είχε πληρότητα προφανώς. Σας έδωσαν 8 μέρες καιρό η διαχειριστική αρχή. Επιτρέψτε μου να υπανυποβάλλετε και δεν πήγατε καν να τον υποβάλλετε. Κύριε Σερβέ, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Κύριε Παναγιώτοπουλε, να τον πάρετε το λόγο. Αυτό έχει γίνει σε μια σειρά άλλα πράγματα μέσα στην πόλη. Έγινε στο Γαργαδόρο. Έγιναν στην επένδυση στα πλευρά. Έρχεται κατόπιν εορτής να δικαιολογήσει αυτά που δεν μπορεί να κάνει. Να απαντήσει, διότι έχετε βάλει πολλά θέματα. Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε κουβέντα για όλη αυτή την ιστορία, γιατί μπαίνουν σωριδών σαν τίτλοι, σαν αν θέλετε ιστορίες που θεωρεί ότι δεν έχουν βάση. Θα πρέπει να πω λοιπόν στον κύριο Κοκκίνη, και γι' αυτό του λέω ότι τον φέρανε για να κάνει το δήμαρχο, γιατί εγώ ζω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου αναντικατάστατο, όπως δεν θεωρώ τον εαυτό μου γενικής χρήσης πολιτικό, όπως τον θεωρεί εκείνος. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης και έχω επιλέξει συνειδητά 30 χρόνια να υπηρετώ μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Σάκης μου το επιτρέπουν οι συμπολίτες μου. Προφανώς και δεν είμαι αναντικατάστατος. Πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να συνεχίσει. Για αυτά τα οποία λέγονται, επειδή εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζει, γνωρίζει να υπήρχε πριν ένα χρόνο μέτρο για να υποβληθεί το έργο του παιδικού σταθμού. Στη συνεννόηση που είχε γίνει με τον Περιφερειάρχη, είχαμε πει ότι θα έπρεπε να κλείσει το προηγούμενο μέτρο, να προκύψουν οι εκτόσεις και να ξαναπροκηρυχθεί το μέτρο για να το υποβάλουμε. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να περιμένουμε άλλα 2 χρόνια για να υλοποιηθεί το έργο και ταυτόχρονα να υπάρχει μια ταμιακή ρευστότητα που μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε έργα. Προηγουμένως είπε ότι έχουμε σπαταλήσει 12 εκατομμύρια. Δεν ξέρει ότι οι προϋπολογισμοί πλέον του Δήμου είναι ισοσκελισμένοι και είναι ονοματισμένοι σε έργα και δεν υπάρχει επομένως καμενός είδους περίσσια. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιούμε το ταμιακό μας υπόλοιπο για να κάνουμε έργα. Έτσι λοιπόν, συνειδητά, συνειδητότατα. Μάλιστα. Για να μην κάθονται τα χρήματα, είπαμε ότι και το έργο του βρεφικού σταθμού, το οποίο δεν είναι 4,5 εκατομμύρια, είναι 4 εκατομμύρια. Ούτε αυτό το ξέρει ο κύριος Κοκκίνης. Κύριε Ανδριώτη, μην αδικήσουμε τον κύριο Ανδριώτη. Αυτός ο 44-12 του 16 είναι ένα τόσο μεγάλο εμπόδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για το Δήμο Αγίου Νικολάου, επειδή αναφέρεται πολύ συχνά ο κύριος Ζερβός γι' αυτό? Κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν θα μπω στη διαδικασία της κοκορομαχίας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο Δήμο και όλα αυτά εμένα με αφήνουν παγερά διάφορα. Απλά απαντήστε μου σε αυτό που σας ρώτησα. Σαφώς θα σας απαντήσω. Και πάρετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Χρειάζεται μόνο να σας δείξω. Ορίστε. Ζουμάρετε λίγο, σας παρακαλώ. Αυτό εδώ είναι διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου Πικέρμη. Ραφίνας Πικέρμη. Πικερμίου. Ίδιος σε έκταση και δυναμικότητα Δήμος με το Δήμο Αγίου Νικολάου. Πότε έγινε αυτό? Ενδέκατος του 16. Ενδέκατος. Πότε ήταν το 44-12? Τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό? 4 μήνες μετά. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Ο του θαύματος όμως,
Τρεις μήνες πριν τις εκλογές έχουμε κάνει προκήρυξη 3,5 εκατομμύρια δρόμους. Εάν αυτό δεν είναι προεκλογικό, τότε πέστε μου τι είναι. Ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος ότι όλοι οι πρόεδροι ήταν απέναντί μου και τώρα είναι μαζί μου. Ναι, είναι μαζί του τώρα, αλλά ξέρετε το λόγο και το ξέρει και ο κύριος Δήμαρχος. Τουλάχιστον ένα μέρος. Όχι, ένα μέρος. Ξέρετε γιατί? Διότι άρχισε να κάνει έργα. Γι' αυτό είναι μαζί του. Άρχισε να κάνει έργα στις Λίμνες, είναι μαζί του. Άρχισε να κάνει έργα στη Φορνή, είναι μαζί του. Δεν είναι μαζί του η Κλιτσά που άρχισε να κάνει έργα. Αν δεν έκανε τα έργα, θα ήταν μαζί του, η ερώτηση. Λοιπόν, θα πάρουμε σχετική απάντηση και η τοποθέτηση του κυρίου Φιλιππάκη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πλατό της Κρήτη TV στην εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές». Να υπενθυμίσω και να ξαναπώ ότι σήμερα στο πλατό της εκπομπής φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου. Ο λόγος στον κύριο Φιλιππάκη. Κύριε Φιλιππάκη, το κλίμα που επικρατεί σε περιοχές ενδοχώρας ποιο είναι? Το κλίμα που επικρατεί σε περιοχές ενδοχώρας. Σχετικά να σας πω καταρχήν με το αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, για ποιο λόγο ας πούμε πολλοί τοπικοί παράγοντες των χωριών είναι και με τον κύριο Ζερβό αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε επειδή ας πούμε κάνει κάποια έργα τώρα και έχει ενισχύσει αυτό το τώρα προεκλογικά, μπορεί να είναι επειδή είναι πολύ συμπαθής και επειδή τον έχουν εκτιμήσει, αλλά εμάς δεν είναι αυτή η διαφορά μας. Εμείς δεν λέμε αν έχεις κάνει έργο ή αν δεν έχεις κάνει έργο. Έτσι, εμείς λέμε στα χωριά και στην ενδοχώρα, από τη στιγμή που πολιτικά έχουν στηριχθεί όλες οι κεντρικές αναδιαθρώσεις επί τα χρόνια. Έτσι, στηρίξαν τον Καποδίστρια που κατέστρεψε τα χωριά. Στηρίξαν τον Κλισθένη που κατέστρεψε τα χωριά και τους δήμους και επέφερε πάνω τους τόσα πολλά βάρη χωρίς να δώσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα με τον Κλισθένη, μία από τα ίδια, μία συνέχιση εξέλιξη όλου αυτού. Η διαφορά μας εμάς είναι στην πολιτική. Δεν είναι ούτε στο πρόσωπο, ούτε στον άνθρωπο τι πολιτική γραμμή και κατεύθυνση ακολουθεί. Έχει έρθει σε αντίθεση με την κυβέρνηση υπερασπίζοντας τα λαϊκά συμφέροντα του κάθε χωριού και του τόπου. Γιατί για να πούμε βέβαια και ότι όλα είναι τέλεια, δεν είναι. Καμία σχέση. Τα χωριά υποφέρουν και από υποδομές. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, άμα κάποιος θέλει να πει ότι όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια, εντάξει. Μάλιστα. Κύριε Ζευρέ, ήθελα μια παρατήρηση. Το κομπλιμέντο πάντως. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκαθαρίσω σε σχέση με τον 44-12, διότι γίνεται πάρα πολύ, αν θέλετε, σπέκουλα. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι για να μπορέσεις να καταλάβεις τι έχει συμβεί με τον 44-12, πρέπει να είσαι παρόν για να μπορείς να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν λέω λοιπόν τυχαία το ποιοι λείπουν και ποιοι είναι παρόντες. Ο 44-12, μέχρι που άρχισε να εφαρμόζεται πλήρως αρχές του 18, υπέστη 230 αλλαγές. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λένε όλοι οι πολιτικοί παράγοντες, μη δε του Περιφερειάρχη Κρήτης εξαιρουμένου. Τα έθεσα στην. Νομίζω λιγότερες αλλαγές από τον προηγούμενο. Έτσι. Διορθώστε με. Σωστό. 230 αλλαγές. Πολύ σωστό. Του 2008, νομίζω. Ναι. Όμως από το 8, προσέξτε να δείτε. Από το 8 στο 16, για 8 χρόνια γίνανε. Οι 230 αλλαγές που λέω γίνανε από τον 8-8 του 16 μέχρι 31 του 10 του 17. Δηλαδή περίπου σε 500 μέρες είχαμε μέρα παραμέρα μία αλλαγή. Από το 14 μέχρι το 16 είχατε προβλήματα. Από το 14 μέχρι το 16 δεν υπήρχαν και να πω ότι και εμείς χρησιμοποίησαμε το 44-12 για τέτοια έργα όπως αναφέρεται ο κύριος Ανδριώτης. Ορίστε ο πίνακας έργων που έχουν δημοπρατηθεί το 17 και το 18. Όμως είναι μικρά έργα. Εμείς συζητάγαμε το 44-12 για μεγάλα έργα όπως είναι ο παιδικός σταθμός, όπως είναι αυτά. Για αυτά λοιπόν που έπρεπε να ετοιμαστούν σοβαρές μελέτες, δεν υπήρχε δυνατότητα. Διότι εμείς όταν αναλάβαμε, κύριε Παναγιώτοπουλε, έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτά που βρήκαμε και τα τελειώσαμε. Επειδή δεν βρήκαμε μελέτες, να ετοιμάσουμε μελέτες, να οριμάσουμε, να βρούμε χρηματοδοτικούς πόρους και να τα δημοπρατήσουμε. Ισχυρίζονται ότι τρεις μήνες πριν από τις εκλογές γίνονται τα έργα. Μα δεν ξέρουν από διαδικασίες. Οι ασφαλτοστρώσεις, τόνισα πριν ότι δημοπρατήθηκαν από το Δήμο Απρίλιο
του 18. Οπότε πού καταλήγουμε, κύριε Ζερβέ? Ότι το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι ότι είχαν προγραμματιστεί μεγάλα έργα, αλλά δεν έγιναν. Τα οποία υλοποιούνται τώρα, βγαίνει ένα-ένα στον αέρα. Σήμερα δημοπρατήθηκε ανοιχτή αθλητική χώρη και skate park στον Άγιο Νικόλαο 900.000. Αυτά που ετοιμάσαμε τώρα βγαίνουν ένα-ένα στον αέρα, διότι είναι διαδικασίες τέτοιες που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μάλιστα, κύριε Κοκκίνη. Θέλω να πω στον Δήμαρχο ότι ευτυχώς που κάποιοι δήμαρχοι στην Ελλάδα και στην Κρήτη δεν ακολουθήσαν τις διαδικασίες ή αυτά που καβαρώνει πως ξέρει. Διότι αν το 16 υπήρχε κάποιο πρόβλημα που το χρησιμοποιεί συνήθως, είναι από το 14 δήμαρχος. Και εγώ είμαι 19 και υπήρξε το 17, υπήρξε το 18, υπήρχε και πριν από τον 44-12 η παρουσία του. Πριν όμως πω αυτό, πριν κάνω μια μικρή τοποθέτηση, θέλω να κάνω μια, επειδή με απεκάλεσε γενικής χρήσης πολιτικό, θέλω να το απαντήσω. Δεν ξέρω τι εννοεί με τον όρο, αλλά μιας χρήσης είμαι γενικής χρήσης πολιτικός. Ξεκίνησε το δημόσιο μου βίο, θέλω να το πω αυτό, σαν πρόεδρος κοινότητας Κριτσάς, εκλεγμένος 2 φορές, επί 7,5 χρόνια. Εκεί ξέρει το χωριό μου τι έργο υπήρξε. Καμαρώνω γι' αυτό και είμαι περήφανος. Εκπροσώπησα την αυτοδιοίκηση της Κρήτης στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος. Με θητεία πάρα πολύ καλή, με παρεμβάσεις. Όταν άλλαζε το καταστατικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης ήμουν παρόν. Και πέρα από αυτό δεν ευτύχησα πάντα, αλλά υπηρέτησα και χώρους για τους οποίους καμαρώνω. Και τους ξέρει και το Ηράκλειο και η Κρήτη και ο Άγιος Νικόλαος, όπως είναι η χώρα της υγείας. Και σαν βουλευτής 7 χρόνια είχα μια παρουσία στα πράγματα και ένα ενδιαφέρον και τον τόπο μου. Τι εννοεί τώρα πολιτικής και γενικής χρήσης, ας μας το εξηγήσει αυτός από αυτά τα ωραία που ξέρει και εξηγεί, όπως είναι οι μελέτες και τα έργα. Πολλοί είναι αυτοί ωστόσο που υποστηρίζουν ότι η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, του Λασιθίου γενικότερα, έχει μείνει στο περιθώριο από πολιτικές που ακολούθησαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Σαφώς. Όποιος και αν ήταν βουλευτής, τι έφερε στην περιοχή. Το χρόνια που ήταν βουλευτής, τι έφερε στην περιοχή. Ευχαρίστω να τα ακούσουμε. 8 χρόνια που ήταν βουλευτής. Και μάλιστα. Σύγχρονο. Σεπάσφαλο, το διάστημα, το διάστημα τι αυτό, έφερε στην περιοχή. Το διάστημα το αυτό. Καταλάβουμε. Ξέρει ο κύριος Δήμαρχος, ξέρει και ο πληθυσμός στον κύριο Νικολάου, ότι ο βασικός άνθρωπος από έτσι, όχι μόνο εγώ και μια ομάδα, κάναμε το νοσοκομείο στον Άγιο Νικολάου. Αυτό που είναι σήμερα, με την επέκταση που έχει γίνει, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο σε 2 χρόνια και 2 μήνες. Γνωρίζετε πώς αποκαλείται το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Τώρα, λέει πως θέλει να κάνει μια μελέτη 3 και 4 χρόνια, ναι. Θέλει να πει για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ότι... Έκανε μια αναφορά ο κύριος Κοκκίνης τώρα για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Θέλει να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ήμουν ο βασικός προεργάτης της ΑΣΤΕΑΡ. Και τελειώνω εκεί, τελειώνω, Γιάννη, ένα λεπτό. Γιατί θέλω να πω εγώ για το αύριο. Γιατί με αυτά τώρα που κουβεντιάζει ο Δήμαρχος αποτελεί παρελθόν και το γνωρίζει και ο ίδιος πάρα πολύ καλά. Και με αυτά που λέει, ακόμα γίνεται πιο βαθύ παρελθόν. Και λοιπόν, με ειλικρινά που λέει. Κύριε Ανδριώνα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Είμαι έξω από αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρουν τα προβλήματα. Να συζητήσουμε τα προβλήματα. Αν τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Ναι, μα με κάλεσε έτσι, Γιάννη. Μπορείς να το πεις. Όχι, ο καθένας. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν θέλω να συμμετάσχω σε μια τέτοια συζήτηση. Ο κύριος Ζερβός, μέσα από συνεντεύξεις του, έκανε λόγο για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς χωρίς εκπαίδευση υπαλλήλων, σωστά? Έτσι είναι. Αυτά είναι πλέον... ένα θέμα το οποίο. Όχι, όχι. Αυτά πλέον στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ναι, έχουμε πλέον την εκπαίδευση. Γι' αυτό και γίνονται τώρα πια αυτά τα έργα. Έπρεπε αυτό τον 1,5 χρόνο που περιέγραψα να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι στον καινούριο νόμο. Το μάθαμε και γι' αυτό, αν θέλετε, τώρα γίνεται ένας διαγωνισμός πίσω από τον άλλο από πέρυσι τον Απρίλιο που ξεκινήσαμε. Κύριε Ανδριώτη, δηλαδή, ένα σχόλιο για να κλείσουμε την παρέμβαση που έχουμε ανοίξει. Όσο κάνει μια μελέτη να την ολοκληρώσει, χτίζω ένα νοσοκομείο στον Νικόλα. Κύριε Ανδριώτη, τον ίδιο χρόνο. Ωστόσο, υπήρξαν εμπόδια από το κεντρικό κράτος που πιθανότατα να πήγαν πίσω το σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο βαθμό που το παρουσιάζει ο κύριος Ζερβός. Να με συγχωρείτε, όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Έτσι. Διότι θα σας πω, συζητάμε τώρα ότι πάντα λέμε ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε προσωπικό και η καθαριότητα έχει μείνει πίσω. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ άνετα να έχουμε κόσμο. Πάρα πολύ άνετα. Με την ενεργοποίηση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ. Γιατί δεν το κάναμε? Η ερώτηση. Σωστό. Γιατί δεν το κάναμε? Για ποιο λόγο, κύριε Ζερβά? Σωστό.
ο πίνακας έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Τώρα. Αλλά δεν γνωρίζουν. Τώρα. Κύριε Ανδριώτη, εγώ δεν σας διακόπτω. Συγγνώμη. Ο πίνακας ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο, δυστυχώς έτσι η παρούσα κυβέρνηση όπως τα έφτιαξε για τους εργάτες καθαριότητας, με ενιαίο διαγωνισμό, στον Άγιο Νικόλαο ερχόταν εργάτες από Φλόρινα, από Κοζάνη και προφανώς δεν μένανε. Αναμόρφωση των πινάκων λοιπόν, και γι' αυτό και σήμερα από τους 25 υπαλλήλους που έπρεπε να προσληφθούν, έχουν προσληφθεί μόνο οι 8. Διότι οι υπόλοιποι δεν έχουν τα φόντα και κάθε φορά ακυρώνονται, αν θέλετε, οι διαδικασίες. Και γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρουν τις διαδικασίες. Δεν τα παρακολουθούν από κοντά, μόνο πυροτεχνήματα. Και συνέχεια, αν θέλετε, μηδενιστική λογική στο οτιδήποτε έχει γίνει. Εντάξει, εγώ δεν έχω λόγο, αλλά νομίζω ότι οι συμπολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, ποιος είναι παρόν, πώς διαχειρίζεται τα πράγματα. Και νομίζω ότι την απάντησή τους θα την δώσουν μεθαύριο. Κύριε Φιλιππάκη, είναι μια καθαρή πόλη ο Άγιος Νικόλαος? Καθαρή πόλη ο Άγιος Νικόλαος μπορεί και να είναι. Βέβαια, μιλάμε για τον Άγιο Νικόλαο. Όταν μιλάμε για τον Άγιο Νικόλαο, πρέπει να μιλήσουμε για ολόκληρο τον Άγιο Νικόλαο. Είναι λοιπόν μια καθαρή πόλη ο Άγιος Νικόλαος της τελευταίας στιγμής. Την τελευταία στιγμή και πριν τη σεζόν γίνονται και όλες οι ενέργειες. Βέβαια, αυτή την τελευταία στιγμή. Συμβαίνουν και όλα αυτά τα προβλήματα με τους συμβασιούχους που έχουμε, όπου φεύγουν και μέχρι να έρθουν και καινούργοι κτλ. Αλλά κανένας όμως συνεχίζουν και κανένας δεν καταγγέλει αυτού του τύπου μορφές εργασίας τους συμβασιούχους. Κανένας δεν διεκδικεί πάλι, τόση ώρα που είμαστε εδώ, μόνιμες θέσεις εργασίας για το Δήμο του. Η καθαριότητα είναι ένα κομμάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την θέλει σιγά σιγά να ιδιωτικοποιείται. Αυτό το ρόλο λοιπόν έχουν να παίξουν και οποιαδήποτε υποβάθμιση υπάρχει στην καθαριότητα, είτε με έλλειψη προσωπικού είτε με έλλειψη εξοπλισμού. Αυτό το στόχο έχει. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η καθαριότητα είναι παροχή την οποία πληρώνει διπλά και τριπλά, πληρώνει με τα τέλη, πληρώνει με την φορολογία του, με κάθε φορομπηχτικό μέσο που κάθε φορά οι κυβερνήσεις μηχανεύονται. Είναι δικαίωμα. Και πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, υπερστελεχωμένη. Αν εκλεγείτε δήμαρχος την επομένη των εκλογών και έχετε στα χέρια σας μια πολύ γερή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η πόλη, ο Δήμος του Αγίου Νικολάου να γίνει πιο καθαρός, θα εκμεταλλευτείτε αυτή τη χρηματοδότηση? Βέβαια και θα την εκμεταλλευτούμε. Οτιδήποτε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σε σχέση με χρηματοδοτήσεις, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Θα τους πούμε ότι από τα 100 που μας παίρνετε και μας επιστρέφετε το ένα, μην πάρουμε το ένα. Θα το πάρουμε και θα την αξιοποιήσουμε. Πολύ αργά στο Φιλοδήμο. Γι' αυτό επειδή ετοιμάσαμε μελέτες από τη ΔΕΙΑ. Αποχέτευση αμουδάρας 3 εκατομμύρια. Ο Φιλοδήμος είναι δανειστικό μέτρο, κύριε Ζερβέ. Ανεξάρτητα από αυτό. Είναι δάνειο το οποίο είναι θα το πληρώσει ο λαός με επιτόκιο την ίδια στιγμή που έχετε 13 εκατομμύρια ευρώ αποθηματικά. Αυτό είναι ο Φιλοδήμος. Στην ΔΕΙΑ έχουμε δημοκρατήσει έργα 10 εκατομμύριων. Είστε ευχαριστημένος από την καθαριότητα στο Δήμο? Προφανώς από την καθαριότητα που υπάρχει το τελευταίο δίμηνο δεν είμαι. Διότι δεν υπήρχε προσωπικό. Από την Παρασκευή που ήρθε το προσωπικό των εποχιακών υπαλλήλων, το θέμα θα εξομαλυνθεί και την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα ήταν όπως ήταν πριν. Πώς ήταν πριν? Ήταν μια χαρά. Κύριε Κοκκίνη, είναι μια χαρά τα πράγματα στο μέτωπο της καθαριότητας? Είναι μια καθαρή πόλη ο Δήμος? Ο καθένας έχει τη δική του οπτική και αντιλαμβάνεται. Η δική σας οπτική? Λοιπόν, η δική μου οπτική είναι ότι έγκαιρα και υπήρξαν δήμοι οι οποίοι έγκαιρα, με εισηγήσεις θεμελιωμένες, καλύψανε και πήραν προσωπικό, και υπάρχουν τέτοιοι δήμοι, και εμένα με ενδιαφέρει και η Παναγιωτόπουλο να υπάρχει αποτέλεσμα. Η πόλη να είναι πεντακάθαρη. Αν δεν μπορεί, που εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, να έρθει προσωπικό στην καθαριότητα, ας αναλάβει και ο ιδιωτικός τομέας. Τι καμαρώνει πως έχει λεφτά στο Δήμο και έχει λεφτά ο Δήμος, αφού δεν μπορεί ή δεν είχε την ικανότητα να προσλάβει όταν έπρεπε ή όταν προσλαμβάνουν οι άλλοι δήμοι προσωπικό, ας ανοίξει λίγο, επιτρέψτε μου. Ούτε και εμένα αποτελεί προτεραιότητά μου. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό όσο περνάει τα χέρια. Επιτρέψει, κύριε Φιλιππάκη. Ούτε και εμένα αυτό αποτελεί προτεραιότητά μου. Προφανώς θα επιδιώξουμε να το καλύψει ο δημόσιος τομέας. Αλλά πιο μεγάλη προτεραιότητα για μας είναι η καθαρή πόλη και τα καθαρά χωριά. Αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, αφού εξαντλήσουμε έγκαιρα και αφού διεκδικήσουμε έγκαιρα προσωπικό ή την καθαριότητα, όπως έχουν κάνει άλλοι δήμοι, ναι, θα απευθυνθούμε στο ιδιωτικό τομέα. Για να είναι καθαρή η πόλη και τα χωριά μας. Και συγχρόνως,
Να ολοκληρώσω και ένα σχόλιο. Συγγνώμη, να μιλήσει ο κύριος Ανδριώτης μετά. Μαζί με αυτά. Η καθαριότητα είναι ένα ευρύτερο κομμάτι. Πώς γίνεται. Εντάξει, έχει να κάνει και με την οτροπία των δημοτών και των πολιτών. Μην βάζουμε στο στόχο αυτό το παιδί. Θα μην ανοίξω μια γενικότερη κουβέντα τώρα. Ο λόγος της πρόσληψης, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι με ομόφωνες αποφάσεις. Ο Δήμαρχος εφαρμόζει αποφάσεις. Δεν αποφασίζει μόνος του. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν είναι με ομόφωνες αποφάσεις. Εδώ είναι. Επομένως θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ωραία, μπορεί να κατηγορείς, ευχαρίστως. Αλλά κάπου να στηρίζεσαι. Και να το έχεις δει στη διαδρομή. Προφανώς και ακολουθεί. Εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα, κύριε Κοκκίνη. Ζητήσαμε κι εμείς να πάρουμε ιδιωτικά συνεργεία. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται. Όπου υπάρχει δημόσια υπηρεσία, δεν επιτρέπεται και ιδιωτικά από το ελεγκτικό συνέδριο. Το Ρέθυμνο έχει ιδιωτικά συνολικά. Η Χερσόνησος έχει ιδιωτικά συνολικά. Τα Χανιά, το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία είναι μειχτές οι χρήσεις, γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Θα ήταν κρίμα να μπορεί κανείς να πάρει προσωπικό για να παρέξει καθαριότητα και να μην το κάνει. Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχουν οι διαδικασίες. Κύριε Ανδριώτη, παρακαλώ. Είναι μια καθαρή πόλη ο Δήμος Αγίου Νικολάου? Σαφώς όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Και δεν είναι όχι μόνο διότι. Ο κύριος Ζερβός είπε το τελευταίο δίμηνο, νομίζω ότι τα πράγματα δεν πάνε εγώ, καλά. Εγώ έχω άλλη άποψη. Πριν ήταν καλά, αυτό μας είπε. Στα social media, αν θα μπείτε, θα δείτε τους κάδους να μην έχουν καπάκια. Έτσι. Θα βλέπετε από τους κάδους να τρέχουν υγρά από τα σκουπίδια. Σκουπίδια τα οποία θα είναι τουλάχιστον 3-4 μέρες. Και δεν μιλάω για την πόλη του Αγίου Νικολάου. Μιλάω και για την Ανδοχώρα. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος μας? Δεν είναι μόνο το ότι δεν έχουμε προσωπικό, το ότι δεν πήραμε προσωπικό. Δεν είναι μόνο το ότι δεν είναι συνειδητοποιημένοι οι πολίτες. Τι κάνουμε όσον αφορά τον προγραμματισμό? Ο Δήμος είναι ένας, σαν έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν μπορεί να φεύγει λοιπόν το απορριμματοφόρο από τον Άγιο Νικόλαο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να πηγαίνει στο ΣΥΣ να μαζεύει τα σκουπίδια στις 1. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εντάξει, εγώ το έχω δει πάμπολες φορές. Δεν θα κατηγορήσω. Και να πηγαίνει, στο ΣΥΣ. Και να πηγαίνει στο ΣΥΣ στις 1 η ώρα και στις 1.30 ώρα πρέπει να φεύγει και να είναι πίσω οι άνθρωποι για να σχολάσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ισχύει αυτό, κύριε Ζερβά? Προφανώς και δεν ισχύει. Αν ήταν το δεύτερο δρομολόγιο, μπορεί. Και για να καταλάβετε τι σας λέω. Ο κύριος Ανδριώτης ήταν παρόν στη συνεδρίαση, ομόφωνη απόφαση για τον προγραμματισμό του προσωπικού, για να μην λέμε ότι θέμε. Έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε εδώ, διότι εντάξει, ήρθαμε εδώ να κατηγορήσουμε χωρίς να προτείνουμε. Υπάρχουν διαδικασίες και δεν χρησιμοποιούνται? Για όνομα Θεού. Βεβαίως υπάρχουν. Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζετε πολύ καλά τα πράγματα. Μα πάλι δεν γνωρίζουμε, κύριε Ζερβέ. Θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να καταλάβετε τι είναι αυτό που λέω. Όταν αναλάβαμε, ο Χιτά είχε τεράστιο πρόβλημα με τα στραγγίδια του. Επειδή ο Δήμος δεν έχει τεχνικό προσωπικό αυτής της λογικής για να χρησιμοποιήσει, ήθελε ειδικούς ανθρώπους, καλέσαμε ιδιώτη να το υλοποιήσει. Το υλοποίησε. Στείλαμε το ένταλμά του στην Επίτροπο, η οποία δεν το θεώρησε. Αναγκαστήκαμε να το στείλουμε στο κλιμάκιο, που το θεώρησε. 8 μήνες μετά όμως. Θα ξανάρθει κανείς να μας κάνει τέτοια δουλειά, όταν ξέρει ότι από την τοπική επίτροπο έχουμε αυτού του είδους τα ζητήματα? Υπάρχουν λοιπόν θέματα στο πώς το διαχειρίζεται κανείς. Και βέβαια, η λογική που λειτουργεί η Επίτροπος στο νομό Λασιθίου δεν είναι η ίδια με αυτή που λειτουργεί στο Ηράκλειο ή στα Φάρσαλα. Δυστυχώς, είναι, αν θέλετε, ερμηνείες νόμων. Λάθη στη διαχείριση των σκουπιδιών έγιναν? Όχι, απλά ξαναλέω ότι δεν έχουμε προσωπικό το οποίο απαιτείται. Μάλιστα γι' αυτό. Αγοράσαμε ένα απορριμματοφόρο. Τον Ιούνιο έρχεται καδοπλυντήριο που δεν είχαμε μέχρι τώρα, για να λείψουν αυτά τα ζητήματα που είπανε πριν, μέσα από ένα διαγωνισμό που κράτησε 4 χρόνια, με 3 άγωνους διαγωνισμούς και επανάληψη με τον νέο νόμο. Δυστυχώς οι διαδικασίες του δημοσίου είναι αυτές. Λέω ότι δεν ξέρουν, διότι δεν είναι παρόντες να παρακολουθήσουν όλη την πορεία όλων αυτών των πραγμάτων. Κανείς δεν τα ξέρει. Είναι όμως ρεαλιστικό ένας πολίτης, ένας δημότης, βλέπει σκουπίδια στο δρόμο, στη γειτονιά του, να μπει στη διαδικασία να δικαιολογήσει τη δημοτική αρχή? Ένα λεπτό. Δεν θέλω δικαιολογίες. Δεν ζήτησα δικαιολογίες. Προσωπικό, οπότε. Δεν ζήτησα δικαιολογίες. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε διαφορετικά. Δηλαδή, την περίοδο του Πάσχα έπρεπε να έχουμε 12 δρομολόγια την ημέρα. Είχαμε μόνο 7, γιατί το προσωπικό δεν έφτανε. Κύριε Κοκκίνη. Δικαιολογίες. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς θα είναι η πόλη και τα πολιά μας καταρρεύσει. Τις δικαιολογίες κουραστήκαμε συνεχώς να δικαιολογείται. Άλλοι φταίνε,
οι επίτροποι φταίνε, δεν ξέρω ποιος άλλος φταίει, ο Δήμαρχος δεν φταίει. Κοιτάξτε, πραγματικά είναι διαφορετικά τα πρόσωπα του ελεκτικού συνεδρίου από πόλη σε πόλη, από δήμο σε δήμο. Αλλά είναι διαφορετικοί και οι δήμαρχοι. Είναι μόνο τα ελεκτικά συνέδρια. Και εκεί όταν περνιούνται αποφάσεις, περνάει αποφάσεις. Εδώ έχουμε το μοναδικό φαινόμενο να μην περνάει η Επίτροπος. Κοιτάξτε, επειδή και εμείς έχουμε ζήσει στο δημόσιο βίο, αν κάτι δεν είναι θεμελιωμένο, δεν είναι οχυρωμένο, εάν δεν το συνδέεις με την κοινωνική αναγκαιότητα, φυσικά θα έχεις προβλήματα από την κάθε Επίτροπο. Και όταν επικαλείται ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Δήμαρχος, θα πρέπει να ξέρω ότι υπεύθυνος για την υλοποίηση είναι εκείνος. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει μια απόφαση. Από εκεί και πέρα μην μας κουνάς το χαρτί, μην μας κουνάτε το χαρτί στον αέρα. Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας λέω εγώ λοιπόν ότι από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως την υλοποίηση πρέπει να την κάνετε εσείς. Λοιπόν, άμα δεν την κάνετε εσείς, μην κουνάτε το χαρτί του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω δύο πράγματα σε σχέση με την καθαριότητα. Για να πάμε σε break, έχουμε ένα λεπτό. Ωραία, εντάξει, το λέω μετά. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυκλοφοριακό, πανεπιστημιακά τμήματα σε επίπεδο Αγίου Νικολάου και οικονομικά. Μια μεγάλη ατζέντα, οι απαντήσεις σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εισερχόμαστε στην τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη TV τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου. Το λόγο είχε ο κύριος Κοκκίνης. Κύριε Κοκκίνη. Ναι, εγώ για ένα λεπτό ήθελα να προσθέσω στο κομμάτι της καθαριότητας ότι είναι και ένα θέμα μιας γενικότερης οργάνωσης και είναι και θέμα μιας διαχείρισης και του ίδιου του προσωπικού και την κατανομή και συγχρόνως θα πρέπει να δει κανείς τη βελτίωση του ΧΙΤΑ και των χώρων ευρύτερα της καθαριότητας και είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι μαζί με την δημοτική αυτή παρέμβαση και παρουσία πρέπει να γίνει και μια συστηματική καμπάνια ευαισθητοποίησης των ίδιων των πολιτών. Ξέρετε, θέλω να πω ένα μικρό παράδειγμα που το είχα συναντήσει στο Σαν Μαλό το 1987, όπου στην ελεύθερη ζώνη των μαθημάτων είχε εισαχθεί το μάθημα «Αγαπώ την πόλη μου» με την παρέμβαση του Δήμου στην ελεύθερη ζώνη των μαθημάτων. Και εκεί μάθαινε το παιδί από το σχολείο πώς θα συμπεριφέρεται, πώς θα αντιμετωπίζει τον δημόσιο χώρο, την καθαριότητα, ποια θα είναι η συμπεριφορά προς το σπίτι του και μια σειρά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δημιουργήσει πολίτες που έχουν αυτό ακριβώς στην αστική συνείδηση και βεβαίως και στην αστική ευθύνη του χώρου. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σύνδετο το πολύ σύνδετο, σωστά και το αναφέρατε, κύριε Ανδριώτη. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Το πρόβλημα με τον Δήμαρχο είναι ότι δεν φταίει ποτέ και για τίποτα. Για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου της Νεάπολης, όπου απεντάχθηκε το έργο από το ΕΣΠΑ. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του? Φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη μελέτη. Αυτοί οι άνθρωποι, μας είπε, είναι και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε το σταυρό. Κάνανε και ένα λάθος. Και τι έγινε? Όχι, κυρία. Δεν κάνανε το λάθος. Το λάθος μπορεί να το κάνανε, που δεν το πιστεύω, αλλά να λαμβάνουν όλη την ευθύνη. Και πάντα φταίνε και οι εξουσίες πάνω από εμάς. Έτσι, όπως η Επίτροπος. Μα η Επίτροπος φταίει με τον ΟΤΕ. Όταν μας γύρισε το ένταλμα η Επίτροπος φταίει, όταν έχουμε 7 σημεία στα οποία έπρεπε να δώσουμε απαντήσεις και δεν τις έχουμε δώσει. Και σας έχω ρωτήσει στις 14 Τρίτου του 19 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω βάλει 4-5 ερωτήματα, τα οποία δεν τα έχουμε, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Να τα ξαναπώ. Πρώτον, ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου μετά την παραλαβή της υπαριθμό 37 κάθετος 26 Τρίτου 18 πράξης Επιτρόπου? Διορθώθηκαν οι παρατυπίες? Πότε κατατέθηκε η αγωγή του ΟΤΕ με την οποία διεκδικούσε τα μη καταβλημένα καταβληθέντα μισθώματα? Γνωρίζουμε ότι από το Μάρτιο του 18 η δαπάνη για τα μισθώματα δεν είναι νόμιμη. Αυτό όμως συνέχισε, το αφήσαμε στην άκρη και συνεχίσαμε εμείς να κάνουμε τη μετακόμιση και τη μεταφορά των υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Τι εργασίες απαιτήθηκαν για τη διαμόρφωση του κτιρίου που καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της μεταστέγασης? Αυτά έχουν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και Ανδριώτη, φαντάζομαι. Σαφώς έχει. Απάντηση δεν πήρα. Απάντηση δεν πήρα. Αυτά. Λοιπόν, να ανοίξουμε. Δεν ξέρω, κύριε Σερβέ. Θα ήθελα να κάνω μόνο ένα σύντομο σχολιασμό. Ασφαλώς. Προφανώς και δόθηκαν απαντήσεις. Εδώ βέβαια τώρα δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλο το θέμα, διότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και δεν θα καταλάβει κανείς έτσι κι αλλιώς. Και απλά ήθελα να πω ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι δεν φταίω. Είπα και ξαναλέω ότι έτσι αλλιώς ο Δήμαρχος υλοποιεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μόνος του ο κύριος Ανδριώτης, όσο ήταν παρόν στα Δημοτικό Συμβούλια, ισχυρίστηκε και σωστά ότι οι περισσότερες αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Οι περισσότερες. Υπάρχουν και διαφορές. Άρα, προφανώς και αναλαμβάνω την ευθύνη παραλήψεων και όλα τούτα εδώ. Και με την ευκαιρία αυτή, γιατί είναι εύκολο να παραπλανάτε, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Δήμου που δούλεψε αυτή την περίοδο και την καθαριότητα που αυτή, ειδικά το τελευταίο καιρό, οι μόνιμοι υπάλληλοι δώσανε όχι απλά τον εαυτό τους. Τεχνική υπηρεσία, με τόσα έργα που εντάσσονται συνέχεια στο Φιλοδήμο, στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται. Την οικονομική υπηρεσία που διασφαλίζει, αύξησε την εισπραξιμότητα του Δήμου χωρίς αύξηση τελών κατά 50%. Την διοικητική υπηρεσία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει, παρόλο τον τιμίωση του προσωπικού που είπα πριν, τους ευχαριστώ από καρδιάς, διότι προσπαθούν να κάνουν, όχι μόνο μαζί μου, μάλιστα, πάντα να κάνουν αυτό που χρειάζεται και έτσι όπως πρέπει. Κύριε Ζερβέ, το κυκλοφοριακό πρόβλημα εντοπίζεται πιο έντονο κυρίως στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μέσα στον Άγιο Νικολάο. Διορθώστε με, σωστά? Σωστά, έτσι είναι πράγματι. Ο σχεδιασμός που είχατε εκπονήσει υλοποιήθηκε, στέφθηκε με επιτυχία? Και ποιος ήταν αυτός? Και πού είμαστε σήμερα? Ο σχεδιασμός που υπήρχε, κοιτάξτε, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το κυκλοφοριακό ζήτημα είναι ένα θέμα συνολικό. Δεν μπορείς να το εξετάσεις μεμονωμένα κοιτάζοντας παρεμβάσεις εδώ εκεί. Αναλαμβάνοντας, επειδή ακριβώς γνωρίζαμε ότι υπάρχουν ζητήματα στα κυκλοφοριακά, ζητήσαμε από τον μελετητή, ο οποίος διαχειρίζεται χρόνια τώρα, πήρε μια 20ετία τα κυκλοφοριακά και μας έκανε προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις είναι προς υλοποίηση, διότι το κομμάτι που εμπλέκεται στη ζώνη λιμένος, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του Νικολάου, χρειαζόταν εγκρίσεις από αρμόδιους φορείς. Οι εγκρίσεις ήρθαν τώρα, προφανώς και δεν θα τις κάνουμε τώρα το καλοκαίρι. Αμέσως μετά την τουριστική περίοδο. Να σας βοηθήσουμε με μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι, από το 2014 μέχρι και σήμερα, το σκηνικό, η κατάσταση έχει αλλάξει? Βεβαίως έχει βελτιωθεί. Με το που μετακινήσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου από το κέντρο της πόλης και τις πήγαμε στις παρυφές της πόλης, δημιουργήθηκε αυτομάτως ένα πάρκινγκ 150 θέσεων. Ταυτόχρονα, ηρεμήσαμε την κυκλοφορία στο κέντρο με κάποιες μονοδρομήσεις οι οποίες επευλήθησαν. Περιμέναμε και περιμένουμε το μεγάλο, αν θέλετε, τη μεγάλη βελτίωση με τη μονοδρόμηση του Παραλιακού, η οποία θα υλοποιηθεί τον Οκτώβριο, αφού οι εγκρίσεις σε όλο αυτό το διάστημα δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε σήμερα. Άνω τελεία, κύριε Κοκκίνη. Χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση και μια ολιστική μελέτη. Το πρόβλημα αυτό είναι υπραχτό, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από το λιμάνι, να πάει σε πεζοδρομήσεις στην πόλη. Η πόλη και οι δρόμοι της δεν είναι σε καλή κατάσταση, οδόστρωμα και η γενικότερη κυκλοφορία. Ο σταθμός στο λιμάνι πήγε στις καλένδες και ας μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι έγινε, υπήρξε ολοκληρωμένη μελέτη. Έχει σημασία αυτό που λέω, γιατί έχει σε σχέση με την κυκλοφορία. Θα πρέπει να δει κανείς αυτά που του περιέγραψε εξ αρχής, περιφερειακό Ελούντας και την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με το κυκλοφοριακό στην ίδια την Ελούντα. Θα πρέπει να δει το μέγεθος αυτού του προβλήματος και ξέρετε, με επιμέρους μικρά-μικρά εργάκια και παρεμβάσεις, και πότε τελικά αυτό το ληστικό σχέδιο που ισχυρίστηκε θα το υλοποιήσει. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πρόγραμμα και δράση με ικανούς ανθρώπους, με μια τεχνική ομάδα, και θα έχουμε άμεση παρέμβαση στον τομέα αυτό. Η πρώτη παρέμβαση, η πρώτη προτεραιότητα. Επιτρέψτε μου. Όταν κάνει κανείς πεζοδρομήσεις παγκόσμια, πάει πρώτα στις αναπλάσεις, δημιουργεί τις αναπλάσεις, δημιουργεί τον χώρο πράγματι, που έχει να κάνει και με το περίπατο, τον περιπατικό χώρο και σαφώς και το χώρο κυκλοφορίας, και μετά μελετά τις πεζοδρομήσεις. Εδώ έχουμε το παράδοξο και κάτω από πρόχειρες λύσεις να φωνάζει ο Δήμαρχος ένα πρωί που έγινε μια μελέτη. Εγώ το σέβομαι αυτό που έγινε. Ελάτε να κάνουμε μια μονοδρόμηση στον Παραλιακό και τελειώσαμε. Δεν γίνονται έτσι τα θέματα. Και κάτι πολύ βασικό. Χάθηκε σημαντικός χρόνος να δημιουργηθεί ένα υπόγειο πάρκινγκ, θα σας πω εγώ, στην πόλη. Αυτή η πόλη θα είναι η πρώτη παρέμβασή σας? Αφήστε με. Σαφέστατα θα είναι. Διότι από την 1η-1η του 20 ανοίγει πράγματι ένας καινούργιος προγραμματικός κύκλος. Ο χώρος, ο φυσικός χώρος του Αγίου Νικολάου και η μορφολογία του προσφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό. Μα είτε αυτό μπορεί να συμβεί στο νοσοκομείο, είτε στον Ελαιώνα, είτε ακόμα και στην Ομαρχία. Δεν είμαι τεχνικός, έχω το πολιτικό θέμα, περιγράφω. Γιατί να μην μπορεί να υπάρξει και να λύσει ένα θέμα στάθμευσης στην πόλη του Αγίου Νικολάου, ακόμα και της Ελούντας, και στην Νεάπολη θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Ξέρετε πόσο χρηματοδοτούνται αυτά από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σε πολύ μεγάλα μεγέθη.
η λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Άγιο Νικόλαο. Η λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν είναι, μπορεί να είναι πια. Το τραπέζι δεν είναι ο χώρος για να το συζητήσουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τι μελέτες υπάρχουν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καθίσουμε με ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται το κυκλοφοριακό και να καθίσουμε να το λύσουμε. Αλλά όσον αφορά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κοκκίνης για τις πεζοδρομήσεις, για να κάνω μία πεζοδρόμηση θα πρέπει να εξασφαλίσω και ένα πάρκινγκ. Πού θα βάλω τα αυτοκίνητα, πού θα έρθει ο κόσμος και θα σου πει, ωραία, εγώ θα το περπατήσω το δρόμο. Πού θα αφήσω το αυτοκίνητό μου. Δυστυχώς πάρκινγκ δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να γίνουν μόνο πεζοδρομήσεις, είναι στις 4 παρυφές της πόλης να κάνουμε πάρκινγκ για να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στον άνθρωπο να τα αφήνει. Και πάρκινγκ το οποίο θα είναι δωρεάν, έτσι. Αυτή θα είναι δική σας πρώτη παρέμβαση. Δεν θα είναι καμία παρέμβαση. Εγώ θα καθίσω μαζί με τους συνεργάτες μου και με τα άτομα τα οποία γνωρίζουν. Εγώ δεν είμαι. Πώς φαντάζεστε, πώς οραματίζεστε. Εγώ φαντάζομαι μία πόλη φιλική προς τον τουρίστα, προς τον Αγιονικολιώτη. Φαντάζομαι μία πόλη φιλική προς τον τουρίστα, η οποία θα περπατιέται και θα παίζουν τα παιδιά. Και θα παίζουν και ο γονιός θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει κάπου να αφήσω τα αυτοκίνητα. Κύριε Ζερβά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι στον Άγιο Νικόλαο έχουμε την τύχη. Από το 90 να έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα είναι οι δημοτικές αρχές που πέρασαν και που βρίσκονται στα πράγματα, αν θέλουν πράγματι να υλοποιήσουν προς μια κατεύθυνση αυτή τη λογική. Είπα λοιπόν ότι εμείς αναλαμβάνοντας ζητήσαμε από τον μελετητή που δεν τον επιλέξαμε εμείς, ασχολείται με τον Άγιο Νικόλαο από το 90, να μας δώσει προτάσεις για τη βελτίωση. Αυτές τις προτάσεις υλοποιούμε τη μια μετά την άλλη. Υπάρχει λοιπόν ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, διότι το κυκλοφοριακό, ξέρετε, δεν είναι μόνο σήμαντη λύση. Αν πούμε περνάμε την κυκλοφορία από εδώ και τη στέλνουμε, και δεν τη στέλνουμε δίπλα ή την κάνουμε δαχτύλιο, πού στέλνουμε την κυκλοφορία, εκεί που θα τη στείλουμε. Είναι έτοιμος ο δρόμος για να την υλοποιήσει. Και επειδή αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά απαιτούν και τεχνικά έργα, νομίζω ότι δεν είναι απλές υποθέσεις που το κάνουμε αύριο το πρωί. Και από αυτά που ακούστηκαν εδώ απόψε, μα έπρεπε να έχουμε κάνει σχολεία, μα έπρεπε να έχουμε τελειώσει το θαλάσσιο μέτωπο, μα έπρεπε να έχουμε τις υποδομές, έπρεπε να έχουμε κάνει την ίδρυυση. Ό,τι δεν έγινε στον Άγιο Νικόλαο όλα τα προηγούμενα χρόνια, έπρεπε να γίνει αυτή την πενταετία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θεωρούν εμένα και τους συνεργάτες μου τόσο ικανούς, τόσο ώστε να έχουμε λύσει, αν θέλετε, σε μια δημοτική περίοδο όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Φιλιππάκη, πώς οραματίζεστε το κέντρο του Αγίου Νικολάου? Το κέντρο του Αγίου Νικολάου. Καταρχήν για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό. Στο μέτωπο του κυκλοφοριακού. Στο μέτωπο του κυκλοφοριακού, δεν μιλάω γενικά. Έτσι. Δύο είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό. Πρώτο είναι το πάρκινγκ, όπως όλοι αναφέραμε. Και δεύτερον είναι οι περιφερειακοί δρόμοι, οι οποίοι τέλος πάντων, για να ξαναπάμε πάλι, εγώ θα πω δεν θα πω για τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί και ο Άγιος Νικόλαος έχει και δύο μεγάλα πάρκινγκ, έχει τον Ελαιώνα, έχει τη Μαρίνα. Σίγουρα έχει πρόβλημα. Σίγουρα είναι επιπληρωμή, ας πούμε, στη Μαρίνα. Έτσι, γιατί είναι και ένα ζήτημα ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να παρκάρουν δωρεάν. Το λιγότερο οι κάτοικοι και ειδικές ομάδες ανθρώπων θα πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πάρκινγκ. Τώρα, ένας παράγοντας είναι το πάρκινγκ, ένα άλλο είναι οι περιφερειακοί δρόμοι. Εγώ θα σας πω και θα το ξαναπώ πάλι στην Ελούντα, γιατί εκεί μένω και εκεί ξέρω και μένω πάνω στο δρόμο. Στην Ελούντα λοιπόν της Γκλαμουριάς, όπως είπαμε πριν και των Πεντάστερων, εάν πάτε ακόμα και αύριο, πολλές φορές θα συναντήσετε τι? Θα συναντήσετε να γίνετε της Ινδίας. Αν γράψετε μποτιλιάρισμα Ελούντα στο Google, θα σας εμφανίσουν εκατοντάδες αποτελέσματα. Αυτό είναι. Γιατί, και έρχομαι στο ερώτημα που βάζω το σημαντικό. Γιατί τώρα όλα αυτά, εντάξει, αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στην Ελούντα, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Όμως, γιατί είναι τόσο δύσκολο να, ας πούμε, να εντοπιστούν ελεύθεροι χώροι και να αγοραστούν από το κράτος ή από τον Δήμο για να γίνουν πάρκινγκ? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γίνουν περιφερειακοί δρόμοι και παίρνουν δεκαετίες, όταν μία επένδυση των πόσων και εγώ δεν ξέρω δις, μάλιστα, γίνεται με fast track διαδικασίες μέσα σε λίγο καιρό? Κύριε Ζερβέ, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Φιλιππάκη αναφορικά με το μποτιλιάρισμα στην Ελούντα με τα τουριστικά λεωφορεία. Νομίζω εικόνες που κάνουν το γύρο
του κόσμου και δεσμευούν την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό, αν θέλετε, και την παρούσα περίοδο, επειδή το θέμα του περιφερειακού δρόμου έχει ξεκινήσει από το 2002 και είναι ακόμα κολλημένο, ο προκάτοχός μου το διαχειριζόταν 8 χρόνια και δεν έκανε τίποτα. Τώρα λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα έγινε το δικαστήριο, καθορίζεται η προσωρινή τιμή, ο Δήμος καταθέτει την αποζημίωση που προβλέπεται και η περιφέρεια ολοκληρώνει το δρόμο. Ελπίζουμε ότι πράγματι σε ένα με 1,5 χρόνο αυτό το μοναδικό έργο αναπνοής για όλο το Δήμο, για την Ελούντα, θα υλοποιηθεί, ενώ τόσα χρόνια ήταν στις καλένδες, διότι δεν υπήρχε διάθεση να υλοποιηθεί. Κύριε Κοκκίνη, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα κάποια στιγμή για το τι θα κάνουμε αύριο, Θα κλείσουμε έτσι. Ωραία. Θα κλείσουμε έτσι. Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να ξαναγυρίζω στα προηγούμενα, αλλά αποφεύγει τις απαντήσεις ο Δήμαρχος. Και απλώς λέει γενικά που δεν αναγνωρίζουμε το τεράστιο και μεγάλο και το τέτοιο έργο που έχει κάνει. Δεν μας λέει, εγώ το ρώτησα συγκεκριμένα. Να μου πει τι έγινε με τον βρεφονηπιακό σταθμό του Αγίου και τι έγινε με το γυμνάσιο της Νάπολης. Τώρα μου λέει τώρα γενικώ αν το κατηγορούμε ότι δεν ένταξε σχολεία. Εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν πήγε τους φακέλους. Αντιλαμβάνεστε μια δημοτική αρχή η οποία λέει στον κόσμο ότι ξέρετε εγώ θα πάω το φάκελο αυτό και θα τον πάω στο ΕΣΠΟ όπως πήγανε δήμαρχοι και δήμαρχοι στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και αποφεύγει να απαντήσει μόνο λέμε γενικώς. Κύριε Ζερβέ, δώστε μια απάντηση για να μιλήσουμε. Ο βρεφικός αυτός έχει δημοπρατηθεί. Και το άλλο... Από πού, από πού. Από πόρους του Δήμου. Εντάξει, από πόρους του Δήμου. Πολύ καλά. Αυτά τα εκατομμύρια δήμαρχε που βάζει από εδώ και από εκεί, ενώ λες στον κόσμο όταν πήγαινε στο ΕΣΠΑ, θα μπορούσε να γίνει κοινωνικό έργο, θα μπορούσε να γίνει αναπλάσεις, θα μπορούσε να γίνει μια σειρά πράγματα που δεν τα κάνεις. Και μάλλον δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας. Παρόλο που λες ότι έκανες 30 χρόνια. Κύριε Κοκκίνη, θα έλεγα ότι έχετε χάσει την ψυχραιμία σας. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς υπάρχει μια ιεράρχηση στα έργα τα οποία υλοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Το ζήτημα είναι γίνεται ή δεν γίνεται το έργο. Η χρηματοδότηση θα αφήναμε το βρεφικό σταθμό χωρίς μέτρο και να περιμένουμε όταν θα γίνει να τον κάνουμε. Από τελικά, τα ταμεία του Δήμου, λοιπόν. Βεβαίως, δεν χρηματοδοτήθηκε. Υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν με την περιφέρεια. Δεν υπάρχει μέτρο για να προκηρυχθεί. Ας μας πει σε ποιο μέτρο θα το επέβαλε. Πάρτε. Αφήστε τα κύριε Κοκκίνη. Επειδή θα ήθελα να κλείσω όμως με το εξής, γιατί θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το διάστημα. Όχι, θα σας γίνει χρήσιμο, διαβάστε αυτό. Κύριε Κοκκίνη, μάθετε εσείς να διαβάζετε για τις διαδικασίες για να καταλάβετε πώς γίνονται οι μελέτες. Δεν γίνονται πατώντας κουμπάκια. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει διαδικασία. Εσείς δεν τη γνωρίζετε. Και απλά νομίζω ότι περιμένετε ότι οι άνθρωποι που σας στηρίζουν. Τα κόμματα που σας στηρίζουν θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις εντάξεις. Πέσανε οι μάσκες, είπατε πριν, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι ενώ διατείνεστε για την ανεξαρτησία σας, υπάρχει ανακοίνωση από το Μαξίμου ότι στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, στηρίζει εσάς. Τελικά είστε ή δεν είστε ανεξάρτητος. Είμαι. Ωραία. Επειδή ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κοκκίνη, πώς κινούνται οι κομματικοί μηχανισμοί, υπήρξε ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης που έλεγε πράγματα. Υπήρξε η κεντρική ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ Φαρδιά Πλατιά Κοκκίνης και πήγε να τα μαζέψει η τοπική, η νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, ξέρεις, εμείς διαφωνούμε με το κόμμα, αλλά θα το κάνουν τελικά αφού διαφωνούν. Καλά, αυτό κύριε Ζερβέ αφορούσε δεκάδες δημάρχους και δεκάδες υποψηφίους σε επαναλαμβανόμενο. Ασφαλώς, αλλά και πολλοί ήταν αυτοί που βγήκαν και διέψευσαν. Η στήριξη δεν δίνεται έτσι απλά. Την στήριξη. Ακούστε να δείτε. Δόθηκε στήριξη μετά την ανακήρυξη. Όχι πριν. Γιατί αν δινόταν πριν. Αρκετοί από άλλους πολιτικούς χώρους θα είχαν λακίσει. Περιμέναν λοιπόν να εγκλωβίσουν κόσμο και στη συνέχεια βγάλανε. Είναι κακό ένα κόμμα να δηλώνει. Προφανώς την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να την αφήσουμε να λειτουργήσει αυτόνομα. Λοιπόν, και την προηγούμενη φορά και τώρα. Διαχρονικά χρήσματα δινόντουσαν, κύριε Ζερβέ, και αυτά το γνωρίζετε. Αυτά δινόταν στο παρελθόν. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και μίλησα το γνωρίζετε πριν, πολύ καλά. Μίλησα πριν για λογικές δεκαετίες του 80. Έχουν τελειώσει. Η τοπική αυτοδιοίκηση, εξάλλου ο νόμος που αν θέλετε ισχύει σήμερα, προβλέπει συνεργασίες. Συνυπάρξεις. Άρα δεν συνυπάρξεις και η απλή έτσι. Αναλογική, δεν ξέρω. Ακριβώς αυτό επιβάλλεται. Αυτή την κατεύθυνση σύμφωνα με πολλούς. Άρα προστεί η, αν θέλετε. Κάνουμε ένα δημοκρατικό διάλογο και ο καθένας μπορεί να δίνει τη στήριξή του όπου εκείνος νομίζει. Έτσι. Είτε έχουμε να κάνουμε με κόμμα, είτε έχουμε πρόβλημα. Να κάνουμε με άνθρωπο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Προς Θεού. Απλά να κύριε Κοκκίνη, τη δική σας απάντηση, ο κύριος Ζερβός μας δίνει την πάσα. Πέρα αντιλαμβάνεται κανείς ποιος διοχετεύει σε γνωστό μέσο της περιοχής πληροφορίες αυτού του είδους. Που τις φαντάζεται κυρίως ο κύριος Δήμαρχος. Εξ αρχής, κύριε Παναγιωτόπουλο, ο συνδυασμός μας που αποτελείται είναι πολύ συλλεκτικός. Είμαι ευτυχής πραγματικά και καμαρώνω
για την ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο ψηφοδέλτιο, άνθρωποι ικανοί, με όραμα. Είναι από όλα τα κόμματα, είναι από όλες τις παρατάξεις, από όλες τις ηλικίες. Από την αρχή τοποθετήθηκαμε και δεν θέλαμε χρήσμα από πουθενά να υπάρξει. Δεν το θέλει το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Δεν το θέλω το χρήσμα. Όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, κανενός κόμματος χρήσμα δεν θέλω. Και όσον αφορά το κομμάτι της στήριξης, που βγήκε και δεν ξέρω πώς βγήκε, έκανα υπεύθυνη δήλωση, την έχω κάνει εδώ δήλωση συγκεκριμένη, που δεν το αποδέχομαι και προσδιορίζω ακριβώς τι είναι ο συνδυασμός. Αλλά πέραν τούτου, σήμερα υπήρξε και μια διορθωτική δήλωση της χθεσινής κεντρικής, η οποία λέει ότι θέλει, κάνει εκτίμηση ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέμε εμείς είναι πιο κοντά στις θέσεις τις δικές τους. Εντάξει, πήγαν να το μαζέψει κατά κάποιο τρόπο. Τι δεν αντιδράσεις. Εγώ θα απαγορεύσω να με εκτιμάει ένα κόμμα ή να με εκτιμάει. Μένα με εκτιμάει και ο Ερυθρός Σταυρός πιθανόν. Το λέει και ο Λινίδων. Τι θα έρθει ο Δήμαρχος να μου πει? Ότι πρέπει να αποσύρω και να με εκτιμάει. Εντάξει, δεν έχει την ίδια δυναμική ο Σταυρός. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να μας εκτιμά. Και γι' αυτό μας περιβάλλει η κοινωνία. Λοιπόν, απαντήσατε και εγώ. Όχι, ένα λεπτάκι. Από την κοινωνία λοιπόν αντλούμε δυνάμεις και στην κοινωνία απολογούμαστε. Αυτά, αν δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στα θέματα του τόπου, να αφήσει κατά μέρος και να ρίξει τις μάσκες εκείνος πρώτα. Κύριε Ζερβέ, οι όποιες αλλαγές στον πανεπιστημιακό χάρτη σε παγκρίτο επίπεδο σας δικαιώνουν? Θεωρώ ότι οι αγώνες που έγιναν σε όλο το Λασίθι, βέβαια και στον Άγιο Νικόλαο, με την ομόφωνη, αν θέλετε, ή την ομόθυμη κίνηση και των τεσσάρων δημάρχων, επιτέλους βρήκε, αν θέλετε, ευήκονους, γι' αυτό και ευχαριστήσαμε όλη την κυβέρνηση για αυτήν την εξέλιξη. Εξελίξεις μέσα από την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης. Που, εν πάση περιπτώσει, πράγματι για πρώτη φορά βάζει το Λασίθι στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Κρήτη. Το είναι τμήμα που κάνει γκέλ είναι το τμήμα ΤΕΦΑ. Το ΤΕΦΑ. Ουσιαστικά δημιουργεί ΤΕΦΑ στον Άγιο Νικόλαο. Από πότε όμως? Από την επόμενη χρονιά. Οπότε θα πρέπει τώρα, μάλιστα αμέσως μετά τις εκλογές, θα έρθουμε σε επαφή με την Πριτανία του νέου Πανεπιστημίου Κρήτης για να συνεννοηθούμε ποιες από τις υποδομές είναι απολύτως απαραίτητες για να τις συμπληρώσουμε, διότι είχαμε, αν θέλετε, πιθανόν την φαϊνή ιδέα, αλλά είναι πραγματικότητα να, αυτή την περίοδο να εξελίσσουμε την βελτίωση όλων των αθλητικών χώρων που έχουμε, που σημαίνει ότι θα είμαστε έτοιμοι και με υποδομές, μια και το ΤΕΙ που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, οι χτηριακές του υποδομές είναι ικανές για να στηρίξουν και το ΤΕΦΑ. Ικανοποιημένοι λοιπόν. Απολύτως ικανοποιημένοι. Κύριε Ανδριώτη. Άρα είμαστε παρόντες στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μετά και εργοκίνησης. Κύριος Ανδριώτης. Πριν τη δημιουργία του ΤΕΦΑ στον Άγιο Νικόλαο, υπήρχε ένα άλλο τμήμα χρηματοοικονομικό, το οποίο έφυγε τον Άγιο Νικόλαο. Το γνωρίζετε. Πότε έφυγε, κύριε Ανδριώτη? Πριν λίγους μήνες. Στο πόρισμα λοιπόν του κυρίου Γαβρόγλου. Και μην ξύνεστε, κύριε. Κύριε Ζερβέ, γιατί? Γιατί έφυγε επί Δημαρχία Κουνενάκη. Να κάνετε μεγάλο λάθος. Καλά. Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Στο πόρισμα λοιπόν του κυρίου Γαβρόγλου, το οποίο το διάβασε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται ότι στις περιοχές των Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τμήματα, διότι. Εδώ. Υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ήδη αντιμετωπίζουμε οξύτατο πρόβλημα στέγες. Αυτό λέει. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι εμείς το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε στέγη, να στεγάσουμε τους φοιτητές. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν στέγες. Στέγη υπάρχουν, υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Σαφώς υπάρχει. Και είναι η Νεάπολη. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Έχει μαλλιάσει γλώσσα μου. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε φοιτητικές στέγη, φοιτητική στέγη στη Νεάπολη, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον φοιτητή να έρθει, γιατί η οικονομική κρίση. Εστίες λέτε. Εστίες. Ναι. Φοιτητικές στέγη. Ναι, εστίες. Φοιτητικές αστίες. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον φοιτητή να έρθει, διότι η οικονομική κρίση έχει διαλύσει τον κόσμο. Έτσι. Δεν μπορεί ένας γονιός να θέλει να διαθέσει 500 ευρώ για το. Ένα ποσό για το παιδί του και το μεγαλύτερο μέρος να το δίδει. Συνήθως βέβαια πρώτα φέρνουμε το πανεπιστήμιο και παράλληλα δημιουργείται και η φοιτητική στέγη. Γιατί εσείς περιμένετε ότι θα δημιουργηθεί το στέγη?
Με αυτή τη δημοτική αρχή θα δημιουργηθεί. Εγώ δεν έχω λόγο να το πω αυτό. Εγώ θα το πω. Όπως δεν έχει δημιουργηθεί φοιτητική στέγη τόσα χρόνια. Θα δημιουργηθεί τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτεύον το οποίο θα κάνουμε εμείς για την παιδεία αύριο μεθαύριο. Έτσι, για να τραβήξουμε κόσμο. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος φοιτητές από τον Άγιο Νικόλαο στα μισά της. Μάλιστα, κύριε Φιλιππάκη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Αδριώτη. Ότι να ζητάμε, ας πούμε, πανεπιστήμια. Βέβαια, συγγνώμη, καλώς και ήρθανε. Καλώς και ήρθανε. Αλλά όμως, χωρίς να προβλέψουμε να έχουμε φοιτητικές εστίες και σύντηση των φοιτητών, ανάλογη, εγώ θα το έβαζα και λίγο παραπέρα, και αστική συγκοινωνία για να μπορούν να λειτουργούν τέλος πάντων, δηλαδή όλο το πακέτο. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το παλέψουμε τέλος πάντων και πριν έρθουν τα παιδιά. Όχι μετά, γιατί δεν είναι μόνο φοιτητές, είναι και οι καθηγητές τους. Ούτε εργατικές εστίες, ούτε εργατική, και στην εργατική κατοικία αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι τους οποίους θα μπορούσε να πάρει ο Δήμος και να αξιοποιήσει και σαν εργατικές κατοικίες. Αλλά είναι το κακό που μας έχει φάει ότι τα πάντα τα κάνουμε με οικονομικό κριτήριο. Δεν σκεφτόμαστε το φοιτητή, δεν σκεφτόμαστε την επιστήμη αυτή καθ' αυτή, σκεφτόμαστε μόνο το σουβλατζί της γειτονιάς μας εισαγωγικά. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι. Να περάσουμε, κύριε Κοκκίνη. Όχι, δεν θέλω να περάσουμε. Απλά έχουμε. Μα δεν είπα για τα πανεπιστημιακές σχολές. Δεν έχετε παράπονο σήμερα, έχετε πάρει. Όχι, έχετε πάρει αρκετό χρόνο. Ναι, αλλά αυτό θέλω λίγο να το θίξω. Λοιπόν, ελάτε, ναι. Για να κλείσουμε μετά με την τελευταία τοποθέτηση. Καταρχάς και στα γρήγορα. Είμαστε στην κοινή προσπάθεια όλοι να έρθουν σχολές σε σχέση με τη νέα αναβάθμιση του ΤΕΗ στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχει όμως πίσω μας μια πικρή ιστορία και μια διαφορία του Δήμου. Καταρχάς υπάρχει μια σχολή τώρα, Αστεάν, αυτή που υπάρχει, κατώτερη, η οποία το 1994, με εκείνο που σας μιλάει πρωτοβουλία, εξαγγέλθηκε τότε σαν ανώτατη σχολή τουρισμού. Δεν πειράζει. Δεν είναι του παρόντος να πούμε πώς και τι. Έμεινε σήμερα μια σχολή. Έχει πάει ο κύριος Δήμαρχος να δει τις εγκαταστάσεις, που είναι τα παιδιά, που είναι η βιβλιοθήκη τους, που είναι οι χώροι διδασκαλίας, που κάνουν εργαστήρια κλπ. Ο Δήμος τα έχει δει τα εργαστήρια. Ναι, αλλά δέστε τις συνθήκες. Πάτε μια βόλτα να δείτε. Εγώ τελευταία την επισκέφτηκα. Τώρα και δύο χρόνια το Πανεπιστήμιο Κρήτης με απόφαση της συγκλή του έχει πάρει απόφαση για να δημιουργηθούν κάποιες πανεπιστημιακές δομές, όχι ανώτατες σχολές, δομές. Όπως γίνονται σε μια σειρά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επισκέφθηκε ο κύριος Πρίτανης, ήμουν και εγώ παρόν, και άλλοι, τον κύριο Δήμαρχο, υποσχέθηκε ότι θα βρει ένα χώρο στέγασης, να δημιουργηθούν τρεις δομές, οι δύο στην πόλη του Αγίου Νικολάου και μία στο Φινοκαλιά που θα έχει σύνδεση και με την Άπολη. Για αυτές δεν έχει γίνει τίποτα. Ποιες είναι αυτές οι δομές? Ένα πανεπιστημιακό κέντρο διαβίου μάθησης, τα θερινά σχολιά. Που με πάρα πολύ ευκολία ο κύριος Δήμαρχος είπε: καλά, τώρα με αυτά κουβεντιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά είναι στη σφαίρα των δημόσιων σχέσεων. Φέτος όμως που μιλάμε, έχει πάνω από 250 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και υπάρχει και μια αναβάθμιση του σταθμού στη Φινοκαλιά, που τελευταία κινήθηκε τώρα προεκλογικά και κάλεσε την αρμόδια καθηγήτρια. Όπου θα μπορούσε να έχει κάνει δουλειά εκεί πέρα και να γίνει αυτό κέντρο. Πραγματικά περιβάλλοντος. Κύριε Κοκκίνη, να βάλετε μια Άπολη, τελεία. Αυτά τα ξέρει. Αυτά είναι ανακρίβειες. Δεν τα ξέρει. Διότι η μελέτη για το περιβάλλον στο Φινοκαλιά έχει υποβληθεί στο Λίντερ. Δεν τα ξέρει ο κύριος Κοκκίνης, διότι δεν επισκέφθηκε το Δήμο μια φορά. Να του δώσω εγώ μια εικόνα του. Τι υπάρχει, λοιπόν, ας με κατηγορήσει. Να περάσουμε λίγο στην τελευταία τοποθέτηση, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φιλιππάκη. Αυτά που είπα για το κέντρο διαβίωσης. Για τα θερινά σχολεία θα, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Κύριε Φιλιππάκη, για ποιο λόγο ο Δημότης Αγίου Νικολάου να στηρίξει την προσπάθειά σας και να σας ψηφίσει στις εκλογές της επόμενης Κυριακής? Αυτό το είχαμε πιάσει και, σαν, και στην αρχή. Για ποιο λόγο κατεβήκατε τώρα, αλλά, βέβαια απευθύνεστε σε κάθε Δημότη ξεχωριστά? Ακούστε, για να αξιοποιήσω όσο χρόνο έχω να σας πω τα βασικά ζητήματα τα οποία βάζουμε. Ένα λεπτό έχετε. Μάλιστα, ωραία. Βασικό ζήτημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή η σχολική στέγη. Βασικό ζήτημα για εμάς είναι για τους 2.500 ξενοδοχοϋπαλλήλους του Αγίου Νικολάου να δημιουργηθούν τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου ας πούμε είναι τα καλοκαιρινά και μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Βασικό για εμάς είναι ο αγώνας των εργαζομένων του νοσοκομείου. Επίσης, όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά
αντισεισμικά και αντιπυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Πρέπει να χτυπήσει συναγερμός για αντιπυρικές ζώνες, για να είμαστε σε ετοιμότητα για το θερμό καλοκαίρι που έρχεται. Πρέπει να πάψουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα και να βάλουμε μπροστά το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Και ένα σωρό από άλλα ζητήματα, τα οποία τώρα δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, όμως εμείς θα τα βάλουμε και σε μια λογική όχι να πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του για όλα τα οποία έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Μάλιστα. Κύριε Ανδριώτη, απευθυνόμενος στους δημότες του Αγίου Νικολάου. Είναι αυτό το οποίο λέω πάντα, ότι εγώ τουλάχιστον δεσμεύομαι για 4 πολύ σοβαρά πράγματα. Το πρώτο θα είναι η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, δεν το έχουμε πιάσει καθόλου. Σαν πως τα ΑΜΕΑ είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, να δημιουργήσουμε ράμπες, να μπορέσουν αυτά τα άτομα να ανεξαρτοποιηθούν από τους οικείους τους, να δημιουργήσουμε ράμπες είτε στα δημοτικά κτίρια, επίσης σε όλα τα πεζοδρόμια, να έχουμε πρόσβαση στις παραλίες. Το πρώτο το οποίο δεσμευόμαστε είναι αυτό. Η καθαριότητα, ότι θα προσπαθήσουμε να την καθαριότητα, την πόλη και όλο το Δήμο, να τον κάνουμε μια καθαρή πόλη. Τις φοιτητικές εστίες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, διάχυση της οικονομίας σε όλο το Δήμο. Ίδρυση πρότυπου γραφείου συμβουλευτικών υπηρεσιών, πάρα πολύ σοβαρό για το μέλλον των επιχειρήσεων, του επιχειρήν, καθώς επίσης και την ενεργοποίηση άμεσα του δημοτικού διαμεσολαβητή. Θα πρέπει κάποτε να καταλάβει ότι και ο Δήμος πρέπει να δώσει κάποτε, να δίνει τον λόγο. Κύριε Κοκκίνη. Ένας Δήμος ανοιχτός και φιλικός στον πολίτη. Ποιότητα ζωής συνδεδεμένο με την καθημερινότητα για τους κατοίκους στις πόλεις και στα χωριά μας. Ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος, οπωσδήποτε, και του πολιτιστικού αποθέματος με προτεραιότητα στη στήριξη της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας. Πρώτα αυτή. Υπάρχουν εκεί θαυμαστά μουσικά σύνολα, θεατρικές ομάδες, φωτογραφικές ομάδες και κάθε είδους τέτοια απολιτιστική δημιουργία που εμείς θα την ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Αθλητισμός, έργα υποδομής, φιλοδοξούμε να γίνει ο Άγιος Νικόλαος και η ευρύτερη περιοχή ένα κέντρο περιφερειακό, εθνικό και γιατί όχι και διεθνές σε σχέση με αθλητικές οργανώσεις, αφού πρώτα βέβαια δούμε τις υποδομές. Μάλιστα. Και τα προγράμματα που δεν υπάρχουν. Και θέλω να κλείσω με την κοινωνική πολιτική του Δήμου που δίδομαι ιδιαίτερη σημασία. Εδώ θα υπάρξει ένα ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουμε δεσμευτεί ήδη ότι τις οικογένειες των ΑΜΕΑ θα τους απαλλάξουμε από τα δημοτικά τέλη. Θα δώσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα στις υποδομές, στις υπηρεσίες και στο προσωπικό, ώστε πράγματι τον κοινωνικό Μάλιστα. αποκλεισμό να πολεμήσουμε και να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, να κλείσουμε τον κύριο Ζερβό. Κύριε Ζερβά. Νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλο, το είπες και στην αρχή, ότι έχουμε δρομολογήσει μεγάλα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν. Παραλιακό μέτωπο, σχολική στέγη. Η πρόθεση του τουρισμού με τις ειδικές μορφές. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα λύξει το ζήτημα με τον καταδυτικό τουρισμό. Αθλητικό τουρισμό με τις υποδομές που έχουμε δημιουργήσει και το θρησκευτικό τουρισμό τον οποίο προωθούμε. Προφανώς και θα στηρίξουμε την εξωστρέφεια όπως μέχρι τώρα με μεγάλα event πολιτιστικά και αθλητικά. Και βέβαια οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τα summer school και όλα αυτά θα υλοποιηθούν τώρα αφού έκλεισαν οι προτεραιότητες που είχαμε μέχρι σήμερα. Και τελειώνω λέγοντας ότι η κοινωνική μας πολιτική επεκτάθηκε σε όλο το Δήμο, έγινε κοινωνικό παντοπολείο και στη Νεάπολη που δεν υπήρχε και βέβαια προβλέπεται να γίνει και στο ΣΥΣΥ εφόσον χρειαστεί. Στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι το ότι καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε ένα τεράστιο αριθμό εθελοντών. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους πολίτες που ήρθαν κοντά μας γιατί εκτιμούν την προσπάθεια που κάνουμε και ελπίζουμε ότι θα την ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, κύριε Κοκκίνη, κύριε Ανδριώτη, κύριε Φιλιπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάναμε μια επικοδομητική δημοκρατική κουβέντα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Προέκυψαν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη» εδώ στην Κρήτη TV με καλεσμένους τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.